Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ορίσατε, καλό μήνα, καλή άνοιξη, καλό καλοκαίρι, δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως μια χαρά ξεκίνησε. Καλό καλοκαίρι, Μέτα στο μια μόνη. Ωραία, όλα καλά. Αυτό έχει σημασία. Όλα καλά να είναι. Τι μου λέτε εμένα, εγώ εδώ, αυτό που θα μου χαρίσει. Παιδιά, τι να σας ακούγεται. Συγγνώμη, ακούμε ένα βίντεο κάτω. Ο δαίμον του μοντάζ. Αυτό είναι δικό μου. Πώς φαίνεται? Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν είναι δικό σου καθόλου. Νομίζεις... Αυτό είναι ένα από τα δύο σκουτεράκια που θα φύγουν. Ένα αυτή την Παρασκευή και ένα την ερχόμενη Παρασκευή. Ένα λοιπόν. Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, προσέξτε με. Είναι πολύ απλή η συμμετοχή σας. Εσείς πρέπει να απαντήσετε πόσο αντιστοιχεί, ποιο είναι το βάρος, πόση χρυσή οδηγή Αττικής 2011 αντιστοιχούν στο βάρος του συγκεκριμένου σκούτερ. Αν πιστεύετε ότι αντιστοιχούν 60, καλούμε από σταθερό στο 9011 40 51 41. Ή στέλνουμε μήνυμα Χ όμικρον 1, αφήνουμε ένα κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19.000. Αν πιστεύετε ότι 6 χρυσοί οδηγοί αντιστοιχούν στο βάρος του συγκεκριμένου σκούτερ, 9011 40 51 42, καθώς και Χ όμικρον 2 στο 19.000. Δύο σκουτεράκια από το χρυσό οδηγό και το Superstar με πάρα πολύ αγάπη από εμάς για σας, τώρα που ανοίγει ο καιρός και έχει κίνηση στους δρόμους, ναι, πιο πολύ από ποτέ το χρειαζόμαστε. Ο Βέντος έλεγε, έχω και Βέσπα, πάμε μια βόλτα. Να πάτε πολλές βόλτες, δικό σας αυτή την Παρασκευή το πρώτο και πανεύκολη συμμετοχή. 60 χρυσή οδηγία αντιστοιχούν στο βάρος του συγκεκριμένου ή 6. Απαντάτε. 9011 40 51 41 για τους 60 χρυσούς οδηγούς ή 9011 40 51 42 για τους 6 χρυσούς οδηγούς. Δεν έχετε σκεφτεί ακόμα εκεί στο χρυσό οδηγό να βάλετε το δικό μου βάρος σε αντιστοιχεία, ε? Εγώ λέω να δίνετε το δικό μου βάρος σε χρυσό. Πώς σας φαίνεται η ιδέα μου? Τι, θα πέσουμε έξω? Δεν τρέπεστε λιγάκι να βάλουμε κάτι πολύ δύσκολο για να μείνεις εμένα? Ναι, καλά, εσύ δεν θα μείνεις εκεί και μην προσπαθείς να βάλεις μπροστά και μας το χαλάσεις, γιατί αυτό θα φύγει. Και να διευκρινίσουμε το βάρος χωρίς το δωρή πάνω, παιδιά, γιατί... Μου αρέσει. Είναι καλοκαίρι, μας έχει πιάσει το καλοκαίρι. Μου αρέσει. Και έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε φυσικά και βασιλικό γάμο και Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε λίγο ζωντανά κοντά μας για να μας δώσει όλο το παρασκήνιο, αυτά που δεν προλάβαμε να δούμε, αλλά και τι έγινε, τι ακολούθησε τις επόμενες ημέρες. Εμείς που δεν ήμασταν εκεί, είχαμε το Κατερινάκι να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ακούστηκαν πολλά, ότι το έσκασαν με το ελικόπτερο, ότι φεύγουν για το μήνα του μέλητος, το οποίο δεν ίσχυε τελικά, έτσι κι αλλιώς είχαν πει ότι δεν θα φύγουν. Αλλά έχουμε και πολλούς γαμπρούς που περιμένουν στην γωνία την Φιλίπα Μίτλετον, την αδερφή που κέρδισε τις εκτυπώσεις. Εγώ δεν ξέρω. Ανάμεσα στους... Εγώ δεν ξέρω, Φιλίπα, δεν καταλαβαίνω το λόγο που σου αλλάζει το όνομα. Ανάμεσα βεβαίως στους πρίγκιπες που διεκδικούν την καρδιά της είναι και ο Χάρη, ο οποίος δηλώνει μεγάλος θαυμαστής της Φιλίπα. Μεθυσμένος ή ξεμέθυστος, παιδιά. Και εμείς του Χάρη, γενικά, κάτσε τώρα, μην μιλάς εσύ, για τη Φιλίπα να στην κοιτάξει. Χριστίνα, παιδιά, δύσκολο. Εμάς όμως ο Χάρη, όμως. Η αδερφή της η Φιλίπα. Το όνομα είναι διαφορετικό. Φιλίπα Μίτλετον. Έτσι. Όλες οι λεπτομέρειες και τα παρελθόμενα και τα παρασκήνια σε πολύ λίγο από την Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Έχουμε Dancing with the Stars, φυσικά, και η Λία Λαδά κοντά μας, ζωντανά. Έχουμε να βαφτούμε κιόλας, γι' αυτό μήπως θέλετε να πάμε σε κανένα βίντεο. Λέω εγώ τώρα. Ή θέλετε. Τι θες, στο dancing, βεβαίως. Στο dancing, όπου είχαμε το μαράκι το οποίο αποχώρησε χθες. Η Μαρία. Η Μαρία, παιδιά, το δήλωσε, έτσι. Ναι, η Μαρία Τσουρή. Η οποία είπε ότι εντάξει, παιδιά, πόσο να κουνηθώ πια. Τα βλέπω όπως κουνιώνται, αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν θέλω. Ντρέπεται, ήταν ντροπαλή. Το είχαμε από την αρχή εντοπίσει το θέμα αυτό της Μαρίας. Δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει τους τηλεθεατές και την κριτική επιτροπή και αποχώρησε χθες. Αλλά βέβαια, παιδιά, έχω και πάρα πολλές απορίες σε σχέση με τη σάμπα, σε σχέση με το βάλς. Τι να σας πω, θα μας τις λύσει ο Ηλίας σε λίγο. Γιατί ήτανε σάμπα αυτό που είδαμε χθες τελικά, ήτανε βάλς, ήταν η λίμνη των κύκλων. Ήταν παλέτο. Των κύκλων. Η λίμνη των κύκλων αποκλειστικά στο Superstar σε λίγο. Στο χθεσινό βραδινό Dancing with the Stars, ο Γιάννης Λάτσιος έκανε μαθήματα χορού και ψυχανάλυσης, κάτι που πολύ εύστοχα παρατήρησε η Ζέτα Μακρυπούλια. Οι χοροί αυτοί περάσανε πια στην Αμερική, Νότια Αμερική κυρίως, και αυτό που εκφράζουν είναι μια χαρά και
είναι σεξουαλικότητα. Όλοι έχουμε εικόνες από καναβάλια, από χορούς, από πλέμπια. Προσωπικά δεν γνώριζα ότι έχει ρίζες από την Αφρική αυτός ο χορός. Και εγώ διάβασα, μην νομίζω ότι το ξέρα από το χωριό μου. Α, νόμιζα ότι το ξέρατε από το χωριό σου. Όχι, έχω καταγωγή. Καταγωγή από την Αφρική. Είναι δημιουργή. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι λιώνεις, ότι στραβαζάρισε και πέρα από την ομορφιά τώρα βλέπουμε και μια έκφραση σε αυτό το σώμα και είναι πάρα πολύ όμορφο, πιστεύω. Μα πραγματικά, δηλαδή, σας θαυμάζω σήμερα, σας θαυμάζω, τι ιστορία μας φέρατε των χωρών, τι το Φρόιντ κατεβάσαμε σήμερα εδώ, δηλαδή... Ζέτα μου, διαβάζω εγώ. Μπράβο, το βλέπω. Πολύ μελέτη πέφτει όλη την εβδομάδα. Αποσκεπτικός γίνεται διαβαστερός. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να πάω και στο Φουκά ή θέλετε να πείτε κάτι ακόμα. Αντέχω, αντέχω. Η καυτή εμφάνιση της Νατάσας Καλογρίδη μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Εσύ θα μπορούσες να βάλεις αυτό το κοστούμι, σε θαυμάζω γι' αυτό πραγματικά. Θα ξεκινήσω από αυτό. Ένα, δύο, τρία, ένα. Ωραία. Όχι χοροπηδιχτό. Προσπαθώ να μην το κάνω χοροπηδιχτό. Μου βγαίνει από το μπελέτο. Ενώ ανεβασμένη ήταν και η βαθμολογία του Τρίφωνα Σαμαρά. Αλέξης Κοστάλας. 8. Κέτω με το μαδάω λιγάκι, μέχρι να στο δώσω. Έρικα Πρεζεράκου. 8. Γιάννης Λάτσιος. 7. Καλό είναι αυτό. Καλό, καλό, καλό. Κύριε Λάτσι, σας το δώσω. Καλό. Φωκάς Ευαγγελινός. 7. Βλέπω ο κύριος Φωκάς. Έχει πάρει το κολλάι του κύριου Λάτσιου τώρα και πάνε μαζί. Συναγωνίζονται. Ποιος από τους δύο θα μου δώσει το τέτοιο, το είδες. Μα είναι 7, 7, 8, 8, 30 βαθμούς. Δεν κατάλαβες τι λέω. Έχει πάρει. Συνατσάκι. Και το πρώτο δεκάρι της Επιτροπής δόθηκε στον Αργύρη Αγγέλου. Έρικα Πρεζεράκου. 10. Ηλίας Λαδάς κοντά μας. Καλώς το μεσημέρι, καλώς όρισες, Ηλία. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Τώρα, δεν ήταν λίγο, εγώ κατευθείαν στο ψητό έτσι, γιατί έχω πολλές απορίες, δεν ήταν λίγο υπερβολική βαθμολογία της κυρίας Καλογρίδη, την οποία θαυμάζω, έτσι το βάζω αυτό, ανοίγω μια παρένθεση, κλείνω μια παρένθεση, θαυμάζω πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ήταν όμως λίγο παραπάνω από αυτή που θα έπρεπε, αφού και οι ίδιοι παραδέχθηκαν και μάλιστα ακούστηκε στον αέρα ότι τα χάσανε και ο χορευτής τα έχασε, και πρώτη φορά είδαμε ο χορευτής να τα χάνει, και η κυρία Καλογρίδη έχασε λίγο τα βήματά της, και να πάρετε εσείς λιγότερο. Καταρχήν, η κριτική επιτροπή κρίνει ξεχωριστά τα ζευγάρια. Και συμβαίνει πολλές φορές και ο χορευτής να τα χάσει, πολλές φορές σπάνια ο χορευτής, αλλά υπάρχουν φορές που μπορεί να χαθεί ή μπορεί να χαθεί partner, οπότε. Δεν πειράζει όμως. Οι κριτές συνήθως κρίνουν το ολικό αποτέλεσμα. Τώρα, αν η βαθμολογία ήταν υπερβολική, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Γιατί γενικά αποφεύγω να κρίνω άλλων ζευγαριών τις παρουσίες, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το χορευτικό τους. Και μου άρεσε και πώς είχε εντυπωμένη σαν Βραζιλία, που το βλέπουμε τώρα. Και έτσι ήταν εντυπωσιακό. Τώρα, για τη βαθμολογία, αν ήταν υπερβολική ή όχι. Ναι, αλλά ξέρεις, Βρελία μου, ένα λεπτάκι. Εδώ υπάρχει κριτική επιτροπή για να βαθμολογεί. Αν είναι να μην βαθμολογεί και να κρίνει μόνο ο κόσμος και να κάνει μόνο σχόλια, εντάξει. Όμως εδώ μπαίνουν βαθμοί. Και υπάρχουν ζευγάρια, για να μην το πω ότι είναι μόνο η Ελεονόρα και Φανή, ότι με ρολιπτώ υπέρ της Ελεονόρας και της δικής σου εμφάνισης. Αλλά υπάρχουν ζευγάρια τα οποία βρίσκονται για να βρίσκονται εκεί. Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία δεν χορεύουν καν. Ή που χορεύουν άλλα από αυτά που πρέπει να χορέψουν, περπατάνε. Και παίρνουν οκτάρια, όπως ο Τρίφωνος εχθές. Και παίρνουν οκτάρια, ναι, και δεν βελτιώνονται. Δηλαδή, τι θα πάρει η κυρία Καλογρίδη, αν πήγε χθες ο Τρίφωνος 8, Χριστίνα μου, τι άλλη του δώσει. Και υπάρχουν ζευγάρια που βλέπουμε ότι πασχίζουν, ότι προσπαθούν, ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και μένουν πίσω στη βαθμολογία. Πώς το δικαιολογείς αυτό? Η θέση των κριτών γενικά είναι λεπτή, όταν κρίνουν κάποιο ζευγάρι. Υπάρχουν δύο παραμέτρη. Ναι, πρέπει να βαθμολογείς την προσπάθεια,
Αλλά επίσης πρέπει να βαθμολογήσεις όμως και, και το τι βλέπεις και την ποιότητα έξω στην πίστα. Και στα δύο πρέπει να υπάρχει κάποιο μέτρο γενικά. Mm-hmm. Δεν μπορεί να υπερβολικά δώσεις υπερβολικούς βαθμούς μόνο για την προσπάθεια. Αλλά και ένα ζευγάρι που είναι γενικά εκφύσεως πολύ δυνατό, δεν θες να δώσεις υπερβολικούς βαθμούς και να τους δώσεις και λίγο motivation, λίγο κίνητρο. Εδώ τέλος θα σταθούμε και στον κύριο Αγγέλου, που πήρε το πρώτο δεκάρι, Ηλία. Και ναι. Εγώ δεν είμαι γνώστης χορού, αλλά εσύ που είσαι ειδικός θα μας πεις. Ήτανε καθαρό βάλς αυτό το οποίο χόρεψε ο Αγγέλου με τη χορευτριά του? Γιατί είδαμε ότι πατούσαν λίγο στις μύτες σαν μπαλέτο και πήραν και 10. Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια και στο κύριο Αγγέλου με την Έμιλη και στο Μαρτάκι με την Μαρία. Έκανε μια φανταστική χορογραφία. Ναι, υπάρχει το χορευτικό μέρος και υπάρχει και η χορογραφία. Όταν κρίνουμε γενικά οι κριτές, πρέπει να κρίνουν περισσότερο το χορό παρά τη χορογραφία γενικά. Συνήθως έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή στην Αμερική, για παράδειγμα, μπορείς να βγάλεις μια φανταστική χορογραφία, αλλά το βήμα το πρώτο να μην είναι στο heel, να μην υπάρχει τακούνι, στο one, πρέπει να είναι δυνατό το ένα στο waltz κλπ. Να είναι περιμετρικά αυστηρός, να μην σηκώνουν τα πόδια από το έδαφος κλπ. Που βλέπουν αυτή την τεχνική και από εκεί μπορούν να δούνε κατά πόσο δούλεψε ή όχι. Γιατί η χορογραφία μπορεί να την βγάλει σε 5 ώρες. Η Καλογρίδη άξιζε όμως να είναι στην τρίτη θέση χτες, γιατί ήταν τρίτη στην κατάταξη. Αν τα σημείωσα σωστά, ήταν τρίτη. Και έκανε λάθη. Το παραδέχτηκε ότι έκανε λάθη. Αν ήταν τρίτη, μάλλον άξιζε να ήταν τρίτη. Κατά τους κριτές. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Και το δεκάρι το πρώτο δεν ήταν έτσι πολύ ψηλή βαθμολογία? Γιατί δεν είναι τόσο πολύ καλό το χορευτικό για 10 τώρα. Κοιτάξτε, το χορευτικό ήταν ωραίο. Γενικά πιστεύω από την εμπειρία μου στην Αμερική, το 10 ήταν πολύ νωρίς, αλλά δεν είναι ίσως κακό που μπήκε, απλά ίσως είναι λίγο νωρίς. Όπως δεν υπάρχουν... Κατά την άποψή μου είναι αυτή, τώρα δεν ξέρω. Όχι ότι το άξιζε, έτσι, το άξιζε, απλά και ναι. Πολλά άλλα ζευγάρια το αξίζουν. Αλλά... Με τη λογική, Ηλία μου, που βάζουμε 10 από το έκτο live, θα έπρεπε να υπάρχουν και τεσσάρια και πεντάρια και τριάρια σε ανθρώπους που δεν προσπαθούν και βασίζονται μόνο στη δημοτικότητά τους, στη δημοφιλία τους. Αυτό, εκεί βρίσκω εγώ μόνο, αν θες, λίγο το άδικο της υπόθεσης. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να το έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά, να δουλεύουν πάρα πολύ και να αγωνίζονται, να κερδίσουν εκτός από τον καλό βαθμό και φυσικά την αγάπη του κοινού και κάποιοι άλλοι έχοντας εξασφαλισμένη την αγάπη του κοινού, απλώς να κάνουν τουρισμό. Εκεί βρίσκεται η ένσταση δική μου. Χαμογελάς, πονηρά. Κοίταξε, κάθε ζευγάρι είναι τελείως διαφορετικό. Αντιμετωπίζεται διαφορετικά, με την έννοια ότι η δουλειά τους, δεν ξέρω τι κάνουν τα άλλα ζευγάρια στη δουλειά τους, πόσο εργάζονται ή όχι, αλλά γενικά πιστεύω ότι όλοι προσπαθούν. Δηλαδή, τους βλέπω πόσο αγωνιούν, πόσο δουλεύουν, δηλαδή πόσο πάνε στις πρόβες, έχουν άγχος, σκέφτονται. Δεν θα έλεγα ότι δεν προσπαθούν άλλα mm-hmm. ζευγάρια. Τώρα, ως προς την κριτική, κριτές είναι κιόλας. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να δώσουν κάτι παραπάνω, μπορεί μερικές μέρες να δώσουν κάτι λιγότερο. Το 10 ίσως ήταν λίγο νωρίς, πιστεύω. Και... και μιλάμε για το 10, αλλά δεν μιλάμε τώρα να δούμε η κυρία Τσουρή που έφυγε, άξιζε, ή ο κύριος Γερολιμάτος, ο οποίος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα απουσιάζει και θα λιτώσει μια εβδομάδα επιπλέον και θα βγει κάποιος άλλος από τη θέση δική του. Θα πέσει δύο θέσεις κάτω. Πώς θα είναι δύο θέσεις κάτω? Υπάρχει ποινή. Επειδή θα λείπει. Γιατί ποινή παραμένει μέσα? Καλά, δεν έχει σημασία. Λίγη σημασία έχει, παιδιά, σε αυτό το παιχνίδι. Αν έχει ποινή ή δεν έχει ποινή. Να δούμε την κυρία Καλογρίδη, μπορούμε και να το αναλύσουμε έτσι διεξοδικά. Her name was Lola, she was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her there. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They were from
το κατάλαβε και η Νατάσα. Κάποια στιγμή δηλαδή εγκατέλειψε. Το πιο άσχετο το κατάλαβε, αλλά έχω την εντύπωση, συγγνώμη. Θέλω να ρωτήσω τον Ηλία, πιστεύεις ότι επισκίασε αυτή τις λάθος κινήσεις, η εκρηκτική της εμφάνιση που μας άφησε πραγματικά με το στόμα ανοιχτό? Ίσως το άγχος λίγο. Το άγχος ή η εμφάνιση που το ξεχάσαμε το λάθος και μείναμε στο πόσο σεξ είναι η κυρία Καλογρίδη? Χόρεψε πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ η χορογραφία. Αποτέλεσμα μετράει, παιδιά. Εγώ θα διαφωνήσω. Εμένα η εμφάνιση δεν μου άρεσε καθόλου. Ναι. Εμένα η εμφάνιση δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτό που είδα, δεν σου άρεσε όλες. Δεν σου άρεσε το στοιχείο. Δεν μου άρεσε το στοιχείο. Δεν μου άρεσε το στοιχείο. Ήταν όμως σάμπα. Δεν σου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Συγκεκριμένα. Δεν μου άρεσε το κούκουλο, ας πούμε. Δεν μου άρεσε το κούκουλο, δεν είναι καθόλου σεξι η παρουσία αυτή. Το αποτέλεσμα μετράει. Καλά, εσύ έχει δηλώσει και φαν τη τραγούπια. Εννοείται και κοιτάω να σου πω την κατάσταση. Θεωρεί το αποτέλεσμα μετράει και θέλω να ρωτήσω τον Ηλία. Άξιζε για 3-9 και 1-8 αυτή η εμφάνιση? Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Οι κριτές είναι εκεί για να το κρίνουν. Πιστεύω γενικά έχουν κάνει καλή δουλειά. Εντάξει, λάθη είδε όμω, Βελία. Τα λάθη τα είδε εσύ. Ναι, και εσύ είχατε άγχο. Για παράδειγμα, η Ελεονόρα βγήκε και ενώ ήταν τέλεια, είπαν ότι καταλάβαμε ότι δεν ήσουν σε καλή ψυχολογική κατάσταση επειδή είδαμε το εισαγωγικό βίντεο. Δηλαδή, κάποια πράγματα και εγώ που είμαι άσχετο, κατάλαβα ότι δεν συγχρονίστηκαν σε κάποια βήματα. Να είμαστε ρεαλιστέ αυτό που θέλω να πω. Βαθμολογηθήκατε γι' αυτό και ανάλογα. Δηλαδή, είπε ότι δεν είχε κέφι, ήταν λίγο πιο πεσμένη. Ακριβώ. Βαθμολογηθήκατε ανάλογα και λίγο πιο χαμηλά σε σχέση με την κυρία Καλογρίδη που έχασε τα βήματα και ήταν τεχνικά λάθος. Τώρα βλέπουμε την Ελεονόρα, μ' άρεσε πάρα πολύ χθες. Ήταν φανταστική. Πραγματικά ήταν πολύ. Παρόλη έπρεπε την κρίνια σου, έτσι. Είχε αυτά τα promenade runs, τα stationary rocks, ήταν φανταστική. Ναι, καλά, δεν κατάλαβα τώρα τι είπες, να σου πω. Μην πάρω και όρκο δηλαδή, να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω. Αλλά λέμε, ας πούμε τώρα. Για να το λες, εσύ έτσι θα είναι. Πόσο περιμετρικά. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από αυτά που λες, να ξέρω. Για να είμαι εντάξει. Δεν ξέρω. Είναι κάποιοι όροι που. Safe, Λία, safe. Ήμουν πολύ περήφανος γιατί είναι η Ελεονόρα. Χθες το βράδυ ήταν φανταστική. Ναι, αλλά η κριτική όμως δεν έμεινε σε αυτό. Δύσκολη χορογραφία, εμπνευσμένη. Και έλεγαν ότι δεν έχει σημασία πόσο εμπνευσμένη η χορογραφία, αλλά πώς την αποδίδει. Και πώς, εντάξει, κάναμε την τρίχα τριχιά. Συγγνώμη, δηλαδή, αγαπημένη μου έκφραση. Λες και μιλάμε τώρα για επαγγελματίες χορευτές, δηλαδή κάποιες στιγμές βγαίνεις από τα ρούχα σου τελείως, έτσι. Δηλαδή, είναι δυνατόν απαιτούμε από κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον χορό να κάνει το τέλειο? Πρέπει να βαθμολογούμε το τέλειο που μας δίνουν εκείνη τη στιγμή και αυτή η εμφάνιση ήταν καταπληκτική. Όμως, επαναλαμβάνω, θέλω να πάω πάλι λίγο πίσω. Έχω κολλήσει. Δεν ήταν σεξ η εμφάνιση, παιδιά Καλογρίδη. Γιατί η Ελεονόρα είχε ένα ζήτημα χτες. Να πω μια παρένθεση. Βεβαίως. Πιστεύω η βαθμολογία μας άρεσε εμάς. Το 9-9. Τώρα δεν μιλάω συγκριτικά, αλλά μας άρεσε η βαθμολογία. Το 9-9-8-8 είναι μια καλή βαθμολογία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά περισσότερο κοιτάω την επίδοσή της. Που ήταν πολύ, πολύ χάρηκα. Ήταν δύσκολη. Πέρασα μια δύσκολη προπονητικά εβδομάδα και βγήκε πολύ, πολύ καλό το αποτέλεσμα. Το δεκάρι όμως αλλού πήγε. Όμως. Δεν ήρθε σε εσάς το δεκάρι όμως, το οποίο όντως ήταν πολύ για την καλό προσπάθεια τουλάχιστον. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άσο, μήπως έρθει κάποια άλλη στιγμή. Τι είχε η Ελεονόρα όμως? Εγώ θέλω, ο Ηλίας ξέρει από κοντά, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα και για την Ελεονόρα μελέτη. Είπε μάλιστα η ίδια παρουσιάστρια ότι 3 ώρες έκλαιγε στο πλευρό σου και τη βοήθησε πάρα πολύ. Δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό, αλλά περίπου μπορεί να μας πει τι συνέβη στην Ελεονόρα αυτή την εβδομάδα. Ο καθένας έχει δικιά του ζωή, οπότε κοιτάξτε στο χορό, υπάρχουν τρία μέρη. Υπάρχει το ψυχολογικό, το σωματικό και το πνευματικό. Θέλουμε και τα τρία όταν κάνουμε προπόνηση να είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί αν λείπει το ένα δεν μπορεί να προπονηθεί σωστά. Αν το μυαλό σου είναι αλλού μπορεί να τραυματιστείς. Αν η ψυχολογία σου δεν είναι καλή, δεν είναι μόνο να κάνεις προπόνηση. Οπότε, όταν κάποιος είναι συναισθηματικά πεσμένος ή εγώ είμαι εκεί, πρέπει σαν ζευγάρι χορευτικό ένας να βοηθάει τον άλλον και να το στηρίζουμε για να βγούμε. Τώρα, Ηλία μου, θα εκμεταλλευτώ τις γνώσεις σου και την εμπειρία σου στο χορό και θα ζητήσω κάποιες λεπτομέρειες για το κόλπο του κέρματος. Α, δεν το είχα ξαναδεί, το άκουσα. Δεν το είχα ξαναδεί. Είδες λοιπόν ότι μαθαίνεις πράγματα. Ναι, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Εσύ δεν έχεις ξανακούσει ως τεχνική αυτό, να υποθέσω. Όχι. Βάζουμε ως άλλο τσουκμπόξ, ας πούμε. Ναι, το κέρμα. Κουμπαρά, δεν να ξέρω. Έχει να κάνει τον κάθε χορογράφο, δάσκαλο. Α, και να ξέρω, το κέρμα τεχνική, πάντως. Είναι θέμα τεχνικής. Ο Χριστός του Απόστολος. Να μην καταγραφείς τα πρακτικά αυτό. Ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Που λες, ναι. Και παίρνεις λοιπόν το κέρμα σου, λέει, και το τοποθετείς έτσι ώστε να έχεις ακίνητη τη μέση σου, τη λεκάνη σου, για να κάνεις τα βήματα. Αυτό είναι μόνο για τη σάμπα ή το κάνεις γενικότερα? Εγώ χορό δεν την κάνω αυτή την τεχνική. Γενικά, όταν υπάρχουν πάρα πολλοί
έχουν πάρει λάθος το θέμα των γοφών. Οι γοφοί είναι πολύ πιο ψηλά από ό,τι τους νομίζουμε. Δεν είναι απλά μόνο να κουνάς κάτω τη μέση σου. Για να μπορέσει να κάνει πιο σωστά τεχνικά το σώμα της κινήσης. Μια από τις τεχνικές, μάλλον αυτή που χρησιμοποιεί ο Γιούρι, και ήταν πολύ αστεία και έξυπνη. Τι κέρματος. Λοιπόν, το για να τη δούμε. Έτσι όπως την περιγράφει τουλάχιστον η Ναταλία Δραγούμη. Καυτή και σεξι όσο ποτέ άλλοτε, η Ναταλία Δραγούμη κέρδισε τις εντυπώσεις στο χθεσινό βραδινό Dancing. Παρ' όλα αυτά, έχει ιδιαίτερη σημασία η τεχνική του χορευτή της, που μονοπόλησε το ενδιαφέρον χθες το βράδυ. Πρέπει να έχεις ένα κέρμα από 50 λεπτά. Είδε τι κάνεις. Από εδώ, πίσω. Του βάζεις τη σχισμή. Και you squeeze through the fold down, κατάλαβες. Το κέρμα στο ποπό είναι μία μέθοδος που μου πρότεινε ο Γιούρι. Εγώ δεν την αγόρασα, μπορώ να σας πω. Καλά, οπ. Έχασες, εγώ το. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο καλός. Όσο κουρασμένη κι αν είσαι αυτή τη στιγμή, να μου μιλήσεις λίγο για αυτό το κέρμα, Ναταλία. Γιατί κάτι δεν κατάλαβα καλά με αυτό το κέρμα. Το κέρμα. Την χρησιμότητά του, να πω. Πού μπαίνει ακριβώς, να πω. Κάτι δεν έχω καταλάβει. Κοίταξε, ο Γιούρι. Θέλω να σου εξηγήσει κάτι. Το λέει πάντα με τέτοιους τρόπους. Όπως, ας πούμε, κλειστά τα πόδια, είναι κλειστό το περίπτερο. Α. Ανοιχτά τα πόδια, είναι ανοιχτό το περίπτερο. Μάλιστα. Και με το κέρμα, το βάζει, λέει, στο ποπό του. Αχα. Και επειδή θέλει να εξηγήσει πόσο σφιχτά σου. Όχι. Άμα σας λέμε όχι, όχι. Θέλει να εξηγήσει πόσο σφιχτή πρέπει να είναι η λεκάνη μπροστά, έτσι ώστε να σφίγγει ο ποπός και να μην πέφτει το κέρμα. Το καταφέρατε αυτό με το κέρμα. Ούτε ο ίδιος το κατάφερε από ό,τι είδες. Μάλιστα. Δεν έχετε κανένα κέρμα τώρα πάνω σε τίποτα. Γιούρι. Μάλιστα. Η τεχνική του κέρματος, λοιπόν, τη μάθαμε και αυτή. Εξαιρετική η εμφάνιση, εικόνα της Ναταλίας Δραγούμη. Πάρα πολύ όμορφη ήταν. Εικόνα, όχι όμως το χορευτικό. Ήλια μου, είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος, θυμήστε με το όνομα του χορευτή. Παναγάκος. Ο κύριος Παναγάκος, ο Θοδωρής Παναγάκος, ο οποίος αποχώρησε κιόλας την προηγούμενη εβδομάδα. Έκανε ένα σχόλιο σχετικά με τις εμφανίσεις, ότι είναι πάρα πολύ καυτές. Και θεωρεί ότι αυτό είναι λίγο αθέμητος ανταγωνισμός. Λέει, ας βάλουμε όλοι και λεμπίες και να μείνουμε στην τεχνική του χορού. Δεν συναγωνιζόμαστε ποιος θα φοράει το πιο καυτό σορτ ή το πιο σεξι μπλουζάκι ή ποιος δεν θα φοράει ισόρουχο όπως είχαμε χθες μία συμμετέχουσα, τέλος πάντων. Συμφωνήσεις σε αυτό? Στο ότι υπάρχουν πολλοί σεξι εμφανίσεις. Υπάρχουν πολλοί σεξι εμφανίσεις, ακριβώς. Δεν έχω δει. Εγώ πιστεύω όλες οι εμφανίσεις που έχουν γίνει είναι, ταιριάζουν πάρα πολύ στα χορευτικά τους. Δεν έχω δει εμφανίσεις οι οποίες να είναι μόνο σεξι, απλά για να είναι σεξι. Δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη τώρα που βλέπουμε της Ναταλίας είναι μία εμφάνιση που μπορείς να βγεις έξω και στον δρόμο ή θα πας σε ένα κλαμπ να χορέψεις αυτό το τραγούδι και θα είσαι έτσι ντυμένος? Όχι, απλά έτσι είναι ακριβώς όπως είναι στους αγώνες. Είναι πολύ καλή εμφάνιση. Είναι μάλιστα από τα αγαπημένα μου dresses αυτά το χρυσό βραδινό. Είναι αγωνιστική εμφάνιση αυτό? Αγωνιστική εμφάνιση, ναι. Καθαρά. Είναι δηλαδή άλλος κόσμος ο χορευτικός. Μάλιστα. Και εγώ πίστευα ότι στο. Είναι θεατράλ με τα κουστούλια. Όποτε παίρνουμε παπούτσια στις κοπέλες, λένε πού από αυτά θα φορέσω. Απλά είναι άλλη μόδα μέσα στο χορό τα παπούτσια, για παράδειγμα. Δεν είναι, ξέρω, το τάδε brand που θα φορέσει για να βγει έξω. Είναι τελείως διαφορετική μόδα. Μάλιστα. Άλλωστε. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση της κυρίας Καλογρίδη που βγήκε με τα φτερά και τα. Από ό,τι φαίνεται, πήγαν να βγάλουν μια Βραζιλιάνη και έτσι να δώσουν την έμφαση στη Βραζιλία και στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, που μου άρεσε αυτό. Έδωσε λίγο αυτό το κλίμα. Αυτό δηλαδή είναι αγωνιστική εμφάνιση? Δεν είναι αγωνιστική, όχι, αλλά είναι για show. Είναι για show εμφάνιση και πιστεύω ότι δεν υπήρχε απόκληση στο. Δεν είχε απόκληση σε αυτό που πήγαν να δείξουν. Τέριαζε με αυτό που. Εγώ πάντως με παρέμβαση στη Βασίλισσα του Καρναβαλιού του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Λέω, κοίταξε να δεις που του χρόνου θα την προτείνουν την κυρία Καλογρίδη για να είναι. Η βασίλισσα του συγκεκριμένου. Ήταν σάμπα όμως. Και να συμπληρώσω λίγο, Ηλία, ότι αν όμως βασιστούμε και στα όσα είπε σήμερα το πρωί ο κύριος Γερολυμάτος, υπάρχει ανταγωνισμός σκληρός ανάμεσα στις γυναικείες συμμετοχές. Οπότε μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ένα ισχυρό όπλο της σεξ εμφάνιση. Δεν θα έλεγα ότι για την εμφάνιση υπάρχει ανταγωνισμός.
γιατί το πώς θα τηθεί ο καθένας. Πού υπάρχει ο ανταγωνισμός? Απλά, όπως είναι normal σε οτιδήποτε κάνεις, επειδή κάνεις πάρα πολλή δουλειά και πολύ πολύ σκληρή προπόνηση και δίνεις τόσες ώρες προπόνηση την ημέρα, κάπου να θες να δικαιώνεσαι και να, ξέρω εγώ, να κάνεις καλύτερα, χειρότερα και μερικές φορές οι μαθητές συγκρίνουν το ένας με τον άλλον. Δηλαδή, Ηλία μου, ανάμεσα στις κυρίες που συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό, δεν υπάρχει ανταγωνισμός ποια θα φορέσει το πιο εντυπωσιακό ρούχο ή το χρώμα. Θα είμαι ειλικρινής, δεν υπάρχει γυναίκα γενικά να μην. Έτσι. Και στον δρόμο που πάνε αυγό, που θα ντυθούν για να κοιτάνε οι άλλες κοπέλες. Δεν ήταν για πρώτη θέση η Πικαλογρίδη. Δεν ήταν για πρώτη θέση η εμφάνισή μου η Πικαλογρίδη. Μάλιστα. Πάμε διαφημίσεις. Μάλιστα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Σκουτεράκι δικό σας αυτή την Παρασκευή. Δεν το ξεχνάτε καθόλου. Θα σας εξετάζω συνέχεια. Δικό σας το σκουτεράκι. Αρκεί να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Πολύ απλά θα μας απαντήσετε πόσοι χρυσοί οδηγοί αντιστοιχούν στο βάρος του συγκεκριμένου. Πόσοι χρυσοί οδηγοί, αν πιστεύετε δηλαδή ότι αντιστοιχούν 60, 90. 11-40-51-41 θα είναι εκεί το τηλεφώνημά σας ή το μήνυμά σας στο χ-ω-1 και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19.000. Αν πιστεύετε ότι αντιστοιχούν 6 χρυσοί οδηγοί στο βάρος του σκούτερ, 90-11-40-51-42 καθώς και χ-ω-2, 19.000 η αποστολή του μηνύματός σας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ανέβει η ομάδα γιατί σας βλέπω λίγο κοιμάστε σήμερα. Σήμερα είναι Δευτέρα, Τσαγκαροδευτέρα. Περάσατε ωραία την Πρωτομαγιά και λίγο μου χαλαρώσατε. Δημητράκη, τι κάνεις εκεί πάνω? Εδώ πέρα το σκουτεράκι, Χριστίνα, θέλω να το πάρω εγώ. Ναι. Δεν είναι για το Θοδωρή. Είναι μεγάλος για μικρό. Συμφωνώ μαζί σου, πάει πάρα πολύ. Όντως. Το σκουτεράκι είναι για το Δημητράκη. Έχουμε εδώ πέρα τα πάντα, έτσι τρομερό. 90-11 λοιπόν. 40-51-41, αν πιστεύετε ότι το βάρος του σκούτερ ισοδυναμεί με 60 χρυσούς οδηγούς Αττικής ή 90-11-40-51-42, αν πιστεύετε ότι στοιχεί με 6. Και πάμε αμέσως με το θέμα μας, με το Dancing with the Stars, πανηγυρικά. Και την Ελεονόρα. Η Ελεονόρα, λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που δεν της επέτρεψε να είναι συγκεντρωμένη και να αποδώσει έτσι όπως την έχουμε μάθει να αποδίδει κάθε εβδομάδα και κάθε εβδομάδα να γίνεται καλύτερη. Εν τω μεταξύ, εγώ παρακολούθησα σε αυτό το εισαγωγικό βίντεο, Ηλία μου, ότι ήσουν λίγο αυστηρός με την Ελεονόρα. Θέλω να ελπίζω ότι ήταν χιούμορ. Εντάξει, έδειξε τη χιουμοριστική πλευρά το βίντεο, αλλά βεβαίως είμαι και αυστηρός. Είσαι αυστηρός, για να βγάζουμε καλύτερο αποτέλεσμα μερικές φορές. Δηλαδή, με συγχωρείς, τη ζυγίζεις κιόλας στην Ελεονόρα για να καταλάβω. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Όχι. Ούτε τη μετράς με μεζούρες, ούτε όχι, τη. Όχι. Όταν λέω αυστηρός, απλά επιμένω περισσότερο σε συγκεκριμένα βήματα ή περισσότερο από κανονικά. Θα επιμένω ότι να βγάλει συγκεκριμένα πράγματα. Να μας πει τι έχει όμως η Ελεονόρα, εγώ θέλω, στην Ηλία. Τι έχει. Θα μας πει ο Ηλίας τι έχει η Ελεονόρα. Η Ελεονόρα δεν έχει τίποτα. Α, ιδέα μου ήτανε. Δεν έχει. Και όχι μόνο αυτό, πιστεύω αυτή την εβδομάδα έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Δηλαδή η σάμπα της ήταν τόσο δύσκολη, η σάμπα είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος και το έφερε φανταστικά. Δεν επηρέασε καθόλου και η ψυχολογία ήταν, εντάξει, μια μέρα ένα crash και αυτό ήταν. Εδώ ο κύριος Λάτσος όμως κατάλαβε ότι κάτι φάνηκε, της είπε στη χορογραφία, ότι δεν είσαι καλά σε να δούμε το βίντεο, να δούμε το βίντεο. Το βίντεο, όχι, άσε γιατί μας αμφισβητεί εδώ ο κύριος Λαδάς και εγώ ταράζομαι, δεν μπορώ να αμφισβητούμε. Γρήγορα το βίντεο, να το αποδείξουμε. Η ερωτική σάμπα δημιούργησε ένταση στις σχέσεις της Ελεονόρας και του Ηλία. Οι μπηχτές και τα υπονοούμενα έδιναν και έπαιρναν. Πάλι εσένα βλέπω. Ήταν το πρώτο πράγμα που είπε. Μπαίνω μέσα και μου λέει. Ξύπνησα το πρωί και μπήκα στο YouTube και έβλεπα τα California Girls. Και μετά θυμήθηκα ότι έχω να έρθω να κάνω πρόβα μαζί σου. Εγώ είπα έτσι. Έτσι δεν είπε. Εγώ πάντως δεν έφερα τίποτα τέτοια συζήτηση. Είπε στο πρωί ότι ήρθες εδώ πάλι και με βλέπεις και λες πάλι. Εσύ είπες πρώτα. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Δεν σου είπα εγώ να πας στην Αμερική σου που είναι τα πλαστικά boobs και τα πλαστικά τα παπά και τα πλαστικά τα δόντια και να φασίσεις εμάς τις φυσικές γυναίκες εδώ στην Ελλάδα. Φυσικές γυναίκες. Εσείς οι Αμερικάνοι δεν τα ξέρετε. Εγώ είμαι ελληνικό τότε. Και η φέτα ελληνική είναι, αλλά είναι εισαγωγής Ολλανδίας μερικές φορές. Ο γιατρός μου. Έλα, ντόκτορα, έχω τη μέση μου. Ο ψυχίατρος. Ξεβιδώνουμε τη σκούπα
Και αυτό είναι το καλά, μην φακαβαλήσει εσύ. Μετά το dance τη with the stars. Τραβήξουμε και μερικές τρίχες. Δεν έχω. Να τις κάνεις τελικά από τρίχωση. Στην αρχή, όταν ήταν η Λέντα πριν την ταινία, νόμιζα ότι θα μου κλείσει το στόμα. Αυτή η μέθοδος την έχω ξανακάνει και δούλεψε πολύ καλά. Πότε? Προχθές. Με άλλη θα το έχεις κάνει. Προχθές. Μου για πάμε καλά. Σε... Με άλλη θα κάνει. Έρχε. Εν εμ. Βουμ. Νάις. Προσπαθείς να με εγωιτεύσεις. Προσπαθώ να σε εγωιτεύσω. Νάις. Καλά. You wish. Το όνειρό μου γκρεμίστηκε. Με παχαίνει αυτή η ζώνη με τα μικρόφωνα. Ναι, αυτό φταίει. Λοιπόν, πάμε. Δεν κατάλαβα. Τι πέταξε το φαρμάκι του ο δάσκαλος. Δεν έχω όρεξη, παιδιά. Συγγνώμη. Δεν μου βγαίνει. Sorry. Χορογραφία, παιδιά, δεν θα βγει αυτή την εβδομάδα. Στο λέω, δεν βγαίνει έτσι. Νιώθω ότι θα είναι το τελευταίο μου live. Ότι δεν έχω καθόλου το χορό που προετοιμάζουμε. Εάν δω ότι κάτι πάει στραβά, θα αρχίσω να κουνάω. Πουδάκια, βουτάκια, το τι γίνει. Είχες δίκιο. Δεν είχε τίποτα. Οφθαλμα πάτη. Τα φαντάστηκα όλα. Την πέρδεψα με μία άλλη συνάδελφο. Πόσο πιο ξεκάθαρο είναι δηλαδή. Ότι κάτι συνέβη στην Ελένα Μελέτη. Από ό,τι καταλάβαμε και το είπε και η διαπαρουσιάστρια, ήταν κάτι προσωπικό τη. Έτσι δεν είναι, Ηλία? Στο βίντεο. Δεν ήταν προσωπικό. Κοιτάξτε. Όχι στο βίντεο, αυτό που συνέβη την εβδομάδα και την έριξε ψυχολογικά. Καλά, αυτό είναι. Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για άλλους ανθρώπους στα προσωπικά. Απλά αυτό είναι normal, γίνεται συνέχεια. Δηλαδή τώρα έτυχε και βγήκε και στο βίντεο αυτό, οπότε. Δηλαδή μετά από 6 εβδομάδες πρώτη φορά είδαμε στο βίντεο αυτά τις ατάκες και τα υπονοούμενα και τις μπηχτές και τα καρφιά, για να καταλάβω. Ποια συγκεκριμένα? Το συγκεκριμένο το στυλ αυτή η ζώνη με παχαίνει. Ναι, η ζώνη, παράδειγμα. Ψυχίατρος. Ο γιατρός μου. Ποιος είναι ο ψυχίατρος, απαντάει. Δηλαδή αυτό το πινκ-πονκ. Σε χιουμοριστική διάθεση το δεχτώ. Είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε σε 6 εβδομάδες. Εγώ να ρωτήσω κάτι, αλλά άσχετο. Συγγνώμη, αλλά ξέρεις πώς πετάγομαι τώρα. Σαν το. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Καλά, μην νομίζεις ότι είναι καλύτερη ερώτηση που θα σου κάνω. Ναι. Είσαι εγωιτευμένος από την Ελεονόρα? Με ποια έννοια? Την έννοια που εννοώ. Ερωτικά, είσαι. Σ' αρέσει η Ελεονόρα? Είναι ωραία κοπέλα η Ελεονόρα. Πολύ ωραία κοπέλα. Αυτό είναι, το ξέρω, δεν είναι θέμα, ας πούμε. Εσένα σου αρέσει, είσαι άντρας, είσαι ο δάσκαλός της. Έχει δημιουργηθεί ανάμεσά σας η ερωτική έλξη? Γιατί εμένα όλο αυτό το παιχνίδι μου βγάζει ερωτισμό. Και συγγνώμη, Ελεονόρα μου, μου ήρθε, το είπα. Sorry κιόλας. Έτσι είναι. Πες. Ο χορός γενικά, σαν φύση, είναι. Φέρνει ερωτισμό. Αλλά είναι μέχρι εκεί. Είναι μέχρι εκεί. Γιατί... Ειδικά σε εσάς έφερε ερωτισμό. Δεν το έχουμε δει όμως τόσο έντονα. Πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει. να κρατάμε τους ρόλους, ποιος είναι ο δάσκαλος. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αυτό, πρόσεξε να δεις τώρα. Πρέπει να κρατάμε λοιπόν σε όσο έχει να κάνει το παιχνίδι, λοιπόν, όσο είμαστε σε εξέλιξη στο παιχνίδι, πρέπει να υπάρχει μια απόσταση. Δάσκαλος, μαθητής. Α, δεν θέλω υποβολέα, σου λένε τι θα πεις. Όχι, όχι, καμία σχέση. Σίγουρα να ανοίξει η κάμερα το πλάνο. Να τσεκάρω δεξιά-αριστερά τι γίνεται. Κανονικά. Ωραία, οκ, okay, μόνος του είναι. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο ερωτισμός, αλλά βάζεις ένα όριο. Και λες μέχρι εδώ. Βέβαια, υπάρχουν ρόλοι και όρια, βέβαια. Που, αν τελειώσει. Με το καλό που θα τελειώσει το παιχνίδι, που θα ολοκληρωθεί. Συγγνώμη. Με το καλό που θα τελειώσει το παιχνίδι, που θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ναι. Θα έκανες πρόταση στην Ελεονόρα να βγείτε να πιείτε ένα ποτό? Κοιτάξτε, όταν τελειώνουν πρόβες, πολλές φορές μπορεί να πας να φας κάτι μαζί, να πιει. Περνάς πολλές ώρες μαζί, οπότε σημαίνει ούτως ή άλλως αυτό. Δεν είναι κάτι στο ερωτικό στοιχείο αυτό. Για άλλο ποτό μιλάει η Λαμπίνα, Έχεις σχέση? Όχι, δεν έχω σχέση αυτή. Δεν έχεις σχέση. Πάμε στο ποτό. Γιατί αν μου λες ότι έχεις, θα σου λέγανε ζηλεύει. Γιατί αυτό που διακρίνω εγώ σε σχέση με όλα τα άλλα ζευγάρια είναι αυτός ο ερωτισμός που υπάρχει ανάμεσά σας. Υπάρχει καλή χημεία και σε σημεία που δεν υπάρχει, όταν δεν υπάρχουν χημεία, προσπαθείς να τα δημιουργείς για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία. Ξέρεις κάτι, εγώ να ρωτήσω όσοι όλα σε ακούω τώρα, ποιο είναι το μυστικό του να κρατιέσαι, ας πούμε, το να υπάρχει χημεία, το να υπάρχει ένας ερωτισμός ο οποίος θα το βλέπει όλος ο κόσμος και εσύ να κρατάς αυτή την απόσταση, θέλω να μου δείξεις, θα έρθω για ειδικό μάθημα, γιατί εγώ έχω μια τέτοια έλξη και δεν μπορώ να ξεφύγω. Κατάλαβες για την φάση, θέλω να μάθεις. Υπάρχει. Περιτύλεψα. Μπορώ να το καταφέρεις αυτό. Θα σου δείξω μια μέρα.
Ωραία, θα έρθω. Θα έρθω και με κάμερα μαζί για να το μάθει και πολύ πως κόσμος. Πάλι για δάσκαλο στο dancing για να ξέρουμε. Όχι, παιδά, δεν καταλάβεις τι είπα, μου φαίνεται. Παιδιά, και πέρσι ξεχνάτε το Ηλίας. Πέρσι ο Ηλίας ήταν με την Ευγενία, η Ευγενία ήταν παντρεμένη. Δεν μπορούσαμε να δούμε τον Ηλία λυμμένο απόλυτα αισθησιακά, έτσι δεν είναι Ηλία. Δηλαδή, είχες και εσύ κάποιες αποστάσεις από την Ευγενία. Φέτος όμως. Ήταν και με την Ευγενία. Δεν είναι πάντα η Ευγενία εδώ είναι, έτσι. Είδα και μια κοπέλα που είναι στην ηλικία σου, η Ελεονόρα. Είναι όμορφη κοπέλα, ελεύθερη κοπέλα όπως το γνωρίζουμε εμείς. Άρα γιατί όχι, συμπληρώνουμε εμείς. Well, σίγουρα διευκολύνει χορευτικά αυτό το πράγμα. Με την έννοια ότι έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή της. Αρκετό χρόνο και μπορούμε να κάνουμε περισσότερες προπονήσεις. Και βέβαια να έρχεστε και πιο κοντά. Γιατί αλλιώς είναι τώρα, έχω πέραν του αστείου. Διαφορετικά είναι να είσαι σε μια σχέση και να βλέπει ο άνθρωπός σου όλη αυτή την έλξη την ερωτική και τα κόλπα και τα πόδια που τυλίγονται και το κολλητό κορμί με κορμί. Και αλλιώς είναι, είστε πιο ελεύθερα και πάτε καλύτερα. Τώρα, σε σχέση με την περσινή παρτνέρ σου, την κυρία Μανολίδου, τι βαθμό βάζει στην Ελεονόρα, τι βαθμό βάζει στην κυρία Μανολίδου? 10 και στις 2. Καλά, άστα από τις δημόσιες σχέσεις, άστα τις λαμβάνω τώρα. Πολιτικός, είμαι... πολιτικός, θα κάνεις καριέρα. Συγγνώμη. Λέω, πας για πολιτικός. Όχι, δεν πάω. Α, τον βλέπω. Οπότε μίλα. Αλλά είναι πραγματικά και δύο ήταν φανταστικές. Πού κερδίζει μία στα σημεία και πού κερδίζει η άλλη, πού χάνει. Κάπου θα υπάρχει, δεν μπορεί να είναι πανομοιότυπα, κάπου η μία είναι πιο καλή. Δηλαδή μπορεί η μία να ήταν πιο μελετηρή, να κάνει τα μαθήματά της όπως έπρεπε. Η Ελεονόρα, ας πούμε, να κάνει κάτι άλλο σωστά. Ή η κυρία Μανολίδου κάτι άλλο. Έχουν απλά κοίταξε, έχουν διαφορετικά σωματότυπα. Ναι. Οπότε τα προπονείς διαφορετικά. Τα σώματα, το κάθε σωματότυπο είναι τελείως διαφορετικά. Και οι προσωπικότητες είναι διαφορετικές. Οπότε κάνεις adjust, προσαρμόζεσαι με την παρτενέρ σου ανάλογα. Ναι. Και αυτή είναι πολύ σοβαρή δουλειά και όλα του δασκάλου, του χορογράφου, να προσαρμόζεται για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία. Έχεις όμως ένα αποτέλεσμα από τη δουλειά σου. Πού είχες το καλύτερο αποτέλεσμα, στην Ευγενία ή στην Ελεονόρα? Εγώ πιστεύω και στις δύο. Πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να γίνεις καλός πολιτικός. Ωραία, με ποια περίμενες να έρθει η ώρα να συναντηθείτε, να κάνετε πρόβες, με την Ευγενία ή με την Ελεονόρα? Δηλαδή, λέγες, αχ, τι ωραία, έχω πρόβα. Περισσότερο το έλεγες με την Ευγενία ή με την Ελεονόρα? Εδώ και, και ο κύριος Παναγάκος είπε την Ελεονόρα θα ήθελα. Και όχι την κυρία Χρυσαλά. Για πες μου, Φιλία. Εγώ θα είμαι ειλικρινής και με τις δύο ξυπνάω το πρωί και ανυπομονώ να έρθω για πρόβες. Να καλύψουμε και στις δύο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο και χειρότερο. Στα παρασκήνια να μας πει τι γίνεται όμως. Γιατί μάθαμε τώρα, μας είπε ένα πουλά και εμάς, ότι στα παρασκήνια σφαχτήκανε χθες το βράδυ. Τι κάνανε? Σφαχτήκανε ελληνικά. Σφαχτήκανε και ενώ μαλώσανε, Ηλία μου. Ο Τρίφωνας Σαμαράς με τη χορεύτριά του. Είχε έντονο καυγά, όπως λένε οι πληροφορίες μας, γιατί η Κλόντια Άννα, η χορεύτρια του Τρίφωνα, έκανε κάποια παράπονα για το πώς πηγαίνει ο Τρίφωνας στις πρόβες, πώς συμπεριφέρεται στις πρόβες. Και έγινε χαμός στα παρασκήνια. Πήρασε ένα κάτι το αυτί σου, το μάτι σου. Άκουσα κάτι, δεν ήμουν εκεί, οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη. Πραγματικά δεν ήμουν εκεί. Καυγά, εκείνη τη στιγμή που... Όχι, άκουσα ότι μπορεί να γίνει κάποια παρεξήγηση. Κοιτάξτε με τα ζευγάρια. Είναι σαν να ζεις μια ζωή ολόκληρη μαζί τους. Είσαι όλη μέρα, κάθε μέρα, πρόβες σκληρές. Και τα καλά και τα κακά. Υπάρχουν στιγμές που θα υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν στιγμές που θα υπάρχουν καλές στιγμές, υπάρχουν στιγμές που θα υπάρχει ένταση. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τι άκουσε όμω ότι έγινε, ότι μαλώσανε, ότι διαφωνήσαν, τι ακριβώ πήρε αυτή αυτό το λίγο που δεν ήσουν μπροστά. Εγώ άκουσα ότι υπήρξαν κάποια παράπονα, τίποτα άλλο. Μια διαφωνία, παράπονα, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να έχω άποψη γιατί δεν ήμουν εκεί. Παράπονα από την πλευρά τη χορεύτρια ή του κυρίου Σαμαρά? Αυτό δεν το ξέρω. Α, γενικά ότι υπήρξε μια γκρίνια, μια ένταση ανάμεσά του. Δεν ξέρω καν αν έγινε στο Green Room, δεν ξέρω καν αν έγινε. Έγινε στο Green Room. Οι πληροφορίες λένε, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, ότι έγινε στο Green Room. Συγκεκριμένα έκανε κάποια παράπονα η χορεύτρια, η Κλόντια Άννα, ο Τρίφωνας Σαμαρά, για τη στάση που κρατάει ο Τρίφωνας στις πρόβες, ο οποίος καθυστερεί λίγο. Ότι μιλάει στο τηλέφωνο. Είναι κάτι το οποίο ακούγαμε να λέει σε μεταξύ σοβαρού και αστείου η χορεύτρια. Αλλά όντως υπάρχει πρόβλημα. Ο Τρίφωνας μετά λένε ότι οι πληροφορίες απάντησε λίγο απότομα στην Κλόντια Άννα. Και μαλώσανε μεταξύ τους, υπήρχε έτσι μια διαμάχη. Γιατί είναι πιεσμένοι και οι δύο, είναι ολυρικό παιδιά και λίγο έτσι πριν βγουν και τα λοιπά. Και ο Τρίφωνας ακούει και πολλά και όλο το τελευταίο διάστημα. Τον πιέζουν ναι, πάρα πολύ. Ναι, δεν ήμουν παρόν εκεί πέρα, δεν ήμουν παρόν. Κάποια άλλα ζευγάρια που ήταν. Όλοι μαζί. Ναι, κάποια άλλα ζευγάρια που ήταν ίσως και έχουν ακούσει, έμαθε ποιοι ήταν. Ίσως πρέπει να ρωτήσετε, δεν ξέρω. Ίσως να είδαν οι άλλοι. Γιατί πολλές φορές στο Green Room μπορεί να χρειαστεί να πας στο μπάνιο, στην τουαλέτα, να πας να φας κάτι, να πιεις κάτι, δεν σε συνεχίζει. Κακός, Ηλία μου, κακός. Γιατί να χάνεις τα καλύτερα. Πώς πας στην τουαλέτα όταν είσαι εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία. Τρίφωνας. Τρίφωνας ζητής, λοιπόν.
love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. For some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last. If you want to know. Καλό. Καλό. Χόρεψε καλά, παιδιά. Ο Τρίφωνος χόρεψε καλά. Αντικειμενικά, χτες ήταν από τις καλές του εμφανίσεις. Γιατί να πούμε ότι είχαν και αδικήσει στον Τρίφωνο, άκουγε και πάρα πολλά. Αλλά είναι λογικό ότι όσο περνάει ο καιρός να υπάρχει και εκνευρισμός. Έτσι δεν είναι, Ηλία? Γιατί στα παρασκήνια βλέπουμε ότι υπάρχει κόντρα, υπάρχει ένταση. Θέλω καταρχήν να πω ότι ήταν η καλύτερη εμφάνιση κι εγώ. Ήταν πεντακάθαρη χορογραφία. Mm-hmm. Πάρα πολύ έξυπνα φτιαγμένη από την Άννα. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση, πάρα πολύ καθαρός. Σε σχέση με άλλους χορούς, σε δηλαδή. Σε σχέση με άλλες στο παρελθόν του χορούς που έχει κάνει, πεντακάθαρος, προετοιμασμένος, καθαρά telemark, πάρα πολύ έξυπνη χορογραφία, όχι πολλά naturals και reverse που θα τον δυσκόλευαν. Πάρα πολύ καλή χορογραφία. Είχε εξέλιξη. Αυτό έλεγαμε τώρα εκτός αέρα που το βλέπαμε, ότι υπάρχει μια εξέλιξη, ότι καλυτερεύει ο Τρίφωνος Σαμαράς. Ναι, αλλά από την άλλη δεν θα τα βάζει με την καθηγήτρια, γιατί η καθηγήτρια θέλει να αποδείξει μέσω του Τρίφωνα ότι δεν είναι μόνο δημοφιλής λόγω της συμπάθειας του τηλεοπτικού κοινού. Και πολύ φοβάμαι ότι άμα δεν ακούει την χορεύτρια, τότε πρόκειται να εγκλωβιστεί σύντομα σε αυτό. Καταλαβες. Yeah. Δεν ξέρω αν δέχετε τις υποδείξεις εσείς που είστε εκεί κοντά, αν δέχετε τις παρατηρήσεις εύκολα, γιατί τσιτώνει λίγο, μου φαίνεται, η Ηλία. Δεν δίνω πολύ χρόνο, δεν έχω σπαταλάνει πολύ χρόνο με την Άννα και τον Τρίφωνα. Το βλέπω στο Green Room, αλλά δεν ξέρω τι κάνω στις πρόβες τους. Μάλιστα. Mm-hmm. Δεν τους βλέπετε, σαν δεν ξέρετε, δεν έχετε επαφή. Και σαν χορογραφία όμως, είπε καθαρή, κράτησε κάτι που είπε σε καθαρό βάλς δηλαδή. Γιατί είδαμε κάποια, ας πούμε του Αγγέλου να επιστρέψει εγώ που πήρε δεκάρι, ήταν τόσο καθαρή η χορογραφία, τόσο του Τρίφωνα. Για δέκα. Κοιτάξτε, η χορογραφία ήταν φανταστική. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες στο χορό γενικά. Καταρχήν θέλω να πω ότι ήταν τις πιο ωραίες χορογραφίες και του Αγγέλου και του Μαρτάκη, μου άρεσαν πάρα πολύ τα δύο βάλς. Χορογραφικά ήταν πάρα πολύ καλά. Και άξιζαν τη βαθμολογία που πήρανε. Γενικά στο αμερικάνικο, Dancing with the Stars, και στο εγγλέζικο, αλλά και στην Αγγλία το αμερικάνικο βλέπουνε, η αλήθεια είναι. Προσέχουν πάρα πολύ την τεχνική, γιατί από την τεχνική βλέπεις πόση δουλειά κάνουν το ζευγάρι. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχεις heel lead, δεν μπορεί να μην έχεις τακούνι στο one. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να σηκώνει τα πόδια σου το έδαφος. Πρέπει να πηγαίνει περιμετρικά. Πρέπει να λυγίζει τα γόνατα στο 1, στο 2, να υπάρχει λίγο περισσότερο rise, στο 3 να τελειώνει. Να υπάρχει αυτή η κίνηση που είναι τα fundamentals, οι αρχές του waltz, του foxtrot κλπ. Αυτά υπήρχαν δηλαδή στα δύο χορευτικά που είδαμε, γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε. Οπότε θέλω να το ξέρω από σένα. Γενικά αυτά είναι πράγματα που παρατηρούν γενικά και στην Αμερική. Σύμφωνοι, αυτά υπήρχαν χθες στα waltz του κυρίου Αγγέλου και του κυρίου Μαρτάκη. Ακολουθήθηκαν αυτές οι αρχές της τεχνικής. Ναι, θα πρέπει να το ξαναδώ για να σας πω. Εγώ που το είδα τώρα που δεν είμαι γνωστή. Η οθόνη είναι πολύ μικρή που έχω μπροστά μου, οπότε δεν μπορώ να το δω καλά. Η χορεύτρια του Μαρτάκη, όπως είδα εγώ στο πλάνο, το σήκωνε το πόδι. Σαν μπαλαρίνα την είδα εγώ δηλαδή. Ναι. Τη Μαρία. Γενικά πρέπει. Καλά, αυτό είναι ένα θέμα κριτών βέβαια. Είναι κριτική και κάνει καλά και τη δουλειά της Κριτική Επιτροπή. Γενικά.
υπάρχει το ballroom dancing και το Latin, υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές, πολύ ξεκάθαρες και συγκεκριμένοι κανονισμοί. Δηλαδή μπορεί να πάρεις δύο μπαλαρίνους, ας πούμε, να κάνουν μια φοβερή χορογραφία, αλλά μην έχουν σχέση με το ballroom και Latin dancing. Ηλία μου, να σε διακόψω στο σημείο αυτό και να σε ρωτήσω, μήπως αυτές τις πολύ λεπτές ισορροπίες λείπει η κριτική της κυρίας Γκαλένα Βελίκοβα. Πάντα το να υπάρχει και κάποιος ειδικός, θα ήταν και ακόμα καλύτερα η κριτική επιτροπή. Γιατί αυτά που μας λες τώρα και κρίνονται κανονικά βαθμοί βάσει των ξένων αντίστοιχων προγραμμάτων. Δεν τα βλέπουμε εδώ πέρα καθόλου. Πώς να το κρίνει, να το κρίνει ο κύριος Λάτσιος. Και βέβαια και τα lifts, τα οποία... Κοιτάξτε, να ξέρετε ότι παγκοσμίως το Dancing with the Stars, και φέρνω στο παράδειγμα το αμερικάνικο και το εγγλέζικο, βέβαια, που είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Υπάρχουν κριτές οι οποίοι δεν είναι του χώρου. Άλλο το δεν είναι του χώρου. Εδώ έχουμε όμως τέσσερις κριτές οι οποίοι είναι ο κύριος Κοστάλες με μια συγκλονιστική εμπειρία. Είναι ο μόνος που ξέρει τόσα πολλά μαζί με τον κύριο Φωκά Ευαγγελινό. Αλλά δεν είναι αυτού του διαγωνιστικού χορού που κάνετε εσείς. Δηλαδή οι μόνοι που γνωρίζουν και μπορούν να κρίνουν την τεχνική και τα σημεία που κάνουν τη διαφορά και δίνουν κάπου το 8, κάπου το 7, κάπου το 10 είναι ο κύριος Φωκάς Ευαγγελινός και ο κύριος Κοστάλας, χωρίς όμως να είναι αυτό το ειδικό που είναι η Βελίκοβα. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε και θα φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσει από τον κύριο Λάτσιο και την κυρία Πεζαράκου. Δεν μπορούμε να έχουμε, ειδικά από την κυρία Πεζαράκου δεν μπορούμε. Θα σας πω ειλικρινά, ο κύριος Λάτσιος μου αρέσει πάρα πολύ πως βαθμολογεί, προσωπικά. Ναι. Και έχω παρατηρήσει και είναι και πιο συγκρατημένος και... διέστησή του, μάλλον από πέρσι έχει διαβάσει και είναι πολύ επίκαιρος και καλός στη βαθμολόγησή του. Δηλαδή, μου έχει κάνει πολύ εντύπωση ο κύριος Λάτσιος. Είναι καλός. Μου έχει κάνει εντύπωση πριν 4 σεζόν στην Αμερική. Υπάρχει ο κεντρικός κριτής, πάντα που είναι από την Αγγλία, ο Len Goodman, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος στο ballroom dancing και Latin. Και τους είχε κάνει μεγάλη παρατήρηση και ρίξαν τις βαθμολογίες οι κριτές, γιατί λέει από μέσο όρο που ήταν 40 ώρες την εβδομάδα, τα ζευγάρια προπονιόντουσαν στο 27-28 ώρες και τους είπανε lazy, δηλαδή τεμπελιάζεται. Δεν βλέπουμε την ποιότητα που βλέπουμε. Ποιότητα, όχι χορογραφικά, γιατί χορογραφία μπορείς να βγάλεις σε 10 ώρες. Εγώ μπορώ να βγάλω σε 5 ώρες μια φανταστική, συγγνώμη, χορογραφία. Το χορό, το πώς θα πατήσει, το πώς θα κινηθεί, που κάνει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αν δεν πατήσει, ας πούμε, σωστά στο heel, το one, το γόνατο θα ρίξει κοντά, το σώμα δεν θα είναι σωστό. Οπότε όλη η εικόνα είναι διαφορετική από αυτό. Και μου είχε κάνει εντύπωση και μετά όλα τα ζευγάρια φορτσάρανε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτός ο κεντρικός κριτής κράτησε τις ισορροπίες. Ναι. Σου λέει, δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου με αυτό που βλέπω. Δεν βλέπω heel leads, δηλαδή τα κούνια, δεν βλέπω toes, μύτες, ναι, δεν αλλά βλέπω αυτό. Αλλά αυτό όμως πρέπει να το πει κάποιος ο οποίος το κάνει, είναι η δουλειά του. Δηλαδή να γίνεις εσύ κριτής του Dancing with the Stars 3, να το καταλάβω. Γιατί εσύ το ζεις, το ξέρεις, αυτό διδάσκεις, από αυτό ζεις, είναι η δουλειά σου. Αλλά τώρα να πάω εγώ, πού να ξέρω, θα κοιτάξω αν μ' αρέσει ο χορός, αυτά που έχω μάθει, μέχρι εκεί. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι κάνει τη διαφορά. Θέλω να μου επιτρέψει στο σημείο αυτό να πάμε στον Τρίφωνα Σαμαρά, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής σε μια διαφήμιση. Πρόκειται να βγει τις επόμενες ημέρες. Διαφήμιση κινητής τηλεφωνίας. Να το Τρίφωνα. Εμείς τον βρήκαμε, τον ανακρίναμε κανονικά και να τι μας είπε. Το Superstar και ο Μιχάλης Πλεμένος βρέθηκαν αποκλειστικά στα παρασκήνια του νέου διαφημιστικού σποτ, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Τρίφων Σαμαράς. Απολαύστε τη μοναδική συνέντευξη που μας παραχώρησε. Τρίφων, το σεράβουνε. Τι είμαι, ένας γάιδαρος. Δεν το ξέρεις. Όταν σεράβουνε, λέει, πάνω σου, πρέπει να λες αυτό. Γιατί, εντάξει, γιατί ποιους ράβουνε, καταλαβαίνεις, όταν είναι, τους μελοθάνατους χτυπά ξύλο, παιδιά μου. Ράβε ξύλωνε, χτυπά ξύλο, παιδιά μου. Τρυφωνάκο, ταλαιπωρήθηκες την προηγούμενη εβδομάδα με τη χορογραφία, ε? Αυτή τη βδομάδα ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με το βάλς που είχα. Πάθω ένα συνέχεια λαβύρινθο, τα αυτιά μου βουίζουν συνέχεια, μέσα στον ύπνο μου συνέχεια βουητά, να ζαλίζομαι, να με πιάνει κλωδιάνα, δηλαδή ήταν κάτι το τραγικό.
Αφού λέω, απορώ πως άντεξα και την Κυριακή στο live. Γιατί όμως, λόγω του το βάλς έχει πολλές στροφές και ζαλίζεσαι εύκολα. Πάρα πολλές στροφές. Κι όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Στο τρίτο dancing, όποιος πάει πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Ακούστε με. Το μετά. Εγώ κακομύρης προσπαθώ, πέντε παίρνω. Μπροστή προσπάθεια. Κάλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι τρίφωνα. Ότι δεν πρόκειται να σηκωθείς ξανά να χορέψεις ούτε σε προσωπική σου έξοδο ούτε ποτέ. Ένα καλαματιανό, ένα τσάμικο, άντε και ένα χασάμικο θα το ρίξω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά από μπαλαρίνες, από μάμπο και σάμπα, άστα. Ράβε ξύλωνε, ράβε ξύλωνε. Μετά το dancing σκέφτεσαι να ασχοληθείς καθόλου με το χώρο? Ναι, θα ανεβάσω την Carmen του άσε μας μωρέ Μιχάλη. Τρίφωνα, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σου? Τι πρέπει να κάνουν όλοι για να αγγίξουν την τελειότητα? Θέλει ανθρώπους φυσικά που να προσπαθούν, που να ξεπατώνονται στο χορό. Εξεπατωθείτε λοιπόν. Περίμενες ότι ο κόσμος θα σε αγαπήσει τόσο πολύ? Το βλέπα καθημερινά, γιατί ο κόσμος και από το Wipeout που ξεδιπλώθηκα, όλοι μου λέγανε μπράβο και τους άρεσε όλο αυτό. Κάποιοι άλλοι δεν το είχαν δει, το είδανε κι αυτοί. Εάν σου γινόταν μια πρόταση να ασχοληθείς με την τηλεόραση, σε μια εκπομπή που θα είναι κοντά στο ύφος σου, θα αποδεχόσουν την πρόταση αυτή? Ναι, είναι κάτι που δεν το αποκλείω. Όχι φυσικά να κάνω μια παρουσίαση τύπου σοβαρή και αυτά. Δεν είναι στο στυλ μου. Εγώ είμαι πάντα το ζυζάνιο, νομίζω. Αυτό μπορώ να είμαι σε ένα σοου, σε μια εκπομπή, το ζυζάνιο. Κι όμως, αυτό το χαροπό ζυζάνιο πληγώθηκε. Ξεριζώθηκε από τους ίδιους του συμπαίκτες. Πρόσφατα έκανες και ένα πάρτι. Στο οποίο συζητήθηκαν οι απουσίες των συναδέλφων σου στο dancing. Πώς το σχολιάζεις εσύ? Είναι κάτι που δεν με πείραξε. Εντάξει, απλώς είδα ότι... Δεν στεναχωρήθηκες? Γιατί ξέρω ότι εσύ με τους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι... Σίγουρα δένομαι. Σίγουρα τους καταλαβαίνω, γιατί και αυτοί έχουν πολλές πρόβες όπως εγώ και είναι, δεν το λέω κοροϊδευτικά τώρα, πολύ ταλαιπωρία όλο αυτό. Εντάξει, περίμενα ένας-δύο να έρθουν έτσι για συμπαράσταση, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι τους είχα ανάγκη, αλλά έτσι από συμπαράσταση. Δεν πειράζει. Κουράγιο, Τρίφωνα. Εμείς αγαπάμε. Ηλία μου, ποια νομίζεις ότι θα είναι η τελική τριάδα? Δεν ξέρω, είναι τόσο δύσκολο να προβλέψεις το Dancing with the Stars. Mm-hmm. Είναι... ο κόσμος θα αποφασίσει. Θα δούμε. Mm-hmm. Και αν δεν είχες την Ελεονόρα και ξεκινούσες σήμερα και σου λέγανε τις κυρίες που θα λάβουν μέρος, ποια partner θα ήθελες? Την Ελεονόρα. Ναι, αν δεν ήταν η Ελεονόρα, λέω. Την Ελεονόρα. Θα τη βάζαμε ειδικά μέσα, δηλαδή. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, σου δίνουν μια partner και γίνεσαι ένα με εκείνη και προσπαθείς να την κάνεις την καλύτερα που μπορείς. Και γίνεσαι ένα, οπότε δεν κοιτάς καμίαν άλλον, είσαι μόνο με αυτήν. Μάλιστα. Αυτό είναι. Ωραία. Λοιπόν, Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε αφήσουμε να κάνει και τις πρόβες σας, γιατί θα μας βάλει τις φωνές η Ελεονόρα μετά που δεν σε αφήσαμε. Ευχαριστώ να πάρα είσαι πολύ καλά, να έχετε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και είμαστε πολύ κοντά σας και το ξέρετε. Να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά. 90-11-40-51-41, εάν πιστεύετε, ότι αντιστοιχούν 60 χρυσοί οδηγοί Αττικής στο βάρος του σκούτερ που έχει τώρα ο Δημήτρης στα χέρια, τώρα θα έρθει σε εσάς σε λίγο. Λοιπόν, 90-11-40-51-41 ή Χιόμικρον 1 κενό ονοματεπώνυμο γράφουμε και κάνουμε αποστολή στο 19.000. Αν πιστεύετε ότι στοιχεί το βάρος σε 6 χρυσούς οδηγούς, καλούμε στο 90-11-40-51-42 ή στέλνουμε Χιόμικρον 2, γράφουμε ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19.000. Δικό σας το σκουτεράκι αυτή την Παρασκευή να γίνει ο πανικός. Ανοίγει ο καιρός, έχετε το καλοκαίρι, αυτό σας λέω μόνο. Και δώρο από εμάς και ένα κράνος, όχι έτσι. Special when I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace.
Superstar και πάλι κοντά σας. Δεν μπορούμε να κατεβάσουμε, όπως έχετε καταλάβει, το Δημητράκη και το Σκουτεράκι. Ο Δημητράκη και το Σκουτεράκι ένα. Και καλά θα το πάρεις, κανονικά. Και πολύ καλά θα κάνεις. 90-11-40-51-41, αντιστοιχεία για 60 χρυσοδηγούς στο βάρος του σκούτερ. 90-11-40-51-42, αντιστοιχεία για 6 χρυσοδηγούς στο βάρος του σκούτερ. Βρείτε το σωστό βάρος και κερδίστε το σκούτερ αυτό αυτή την Παρασκευή. Κατερίνα Παπακοστοπούλου αμέσως τώρα κοντά μας. Μόλις έφτασε από το Λονδίνο και μας φέρει τα φρέσκα νέα. Καλό σου μεσημέρι, καλώς όρισες. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία της Παρασκευής. Και εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα μου, και πραγματικά το ευχαριστήθηκα πολύ όλες τις μέρες που βγαίναμε μαζί και είχαμε μια άριστη συνεργασία. Εμείς να δεις. Εμείς να δεις. Λοιπόν, για να δούμε. Πάνε σε Ιχέλλες τα παιδιά μας. Πάνε σε Ιχέλλες. Και ενώ είχαμε πει ότι όλοι συζητούσαν το πού θα πάει το ζευγάρι ταξίδι του μέλητος, μυστικός με ένα προορισμός, αλλά σχεδόν όλοι πέθεταν ότι την επόμενη του γάμου θα αναχωρήσουν για την Ιορδανία. Mm-hmm. Μάλιστα στο ξενοδοχείο από πολύ νωρίς που είχα βάλει την τηλεόραση να παίζει, παρακολουθούσαν το αυτοκίνητο, ξέρεις, την Άστον Μάρτιν που είχαν φύγει για το Clarence House, αν θυμάσαι. Βέβαια. Πού θα πάει το πρωί, μήπως και είναι μέσα το ζευγάρι, και τελικά κακώς την ακολουθούσαν γιατί ήταν ο Κάρολος που την πήγαινε πίσω στο παλάτι. Δηλαδή καμία σχέση. Το ζευγάρι το περίμενα να φύγει την επόμενη όλη μέρα. Δεν αναχώρησε για εκεί που το περίμεναν. Έφυγαν με ελικόπτερο για ένα προορισμό, για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο εντός της Βρετανίας, αλλά δεν είπαν πουθενά πού. Θεωρήθηκε ότι έγινε για λόγους ασφαλείας λόγω του τεταμένου κλίματος στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τελευταίες μας πληροφορίες λένε ότι ο Βίλιαμ και η Κάθριν θα φύγουν για τρέλες, όπως γράφετε πολύ σωστά, στις Σεϊχέλες. Στις Σεϊχέλες, όπου είναι ένας προορισμός. Τι να πω, όσοι έχουμε φύγει κάποιες φορές στη ζωή μας, όχι για Σεϊχέλες, αλλά για Μαλδίβες ή κάτι παρεμφερές. Γνωρίζεις ένας... εσύ, Κατερίνα μου, γιατί πάει σε εξωτικά μέρη. Από ό,τι έχουμε δει, έχεις πάει σε εξωτικά μέρη και ξέρεις ότι θα περάσουν χλιδάτα. Θα περάσουν πολύ ωραία. Για το χλιδάτα δεν ξέρω, γιατί παντού μπορείς να περάσεις χλιδάτα και παντού μπορεί να περάσεις και μέτρια. Πανάκριβη είναι η σουίτα. Εμένα τι μου είπανε, 4,5 χιλιάρικα λέει στερλίνες τη βραδιά, ναι, ή έχω παραπληρώσει. 4,5 ευρώ νομίζω η βραδιά για το ζευγάρι, προφανώς σουίτα. Τέτοιες δεν έχω κάνει ποτέ για να μην με κατηγορήσει άδικα. Στη ζωή μου, ποτέ. Εκεί θα είναι σαν το Ροβινσόνα Κρούσο. Θέλουν να είναι δηλαδή αποκλεισμένοι. Να είναι μοναχικά, να είναι οι δυο τους, να μείνουν μακριά από τα διάκριτα βλέμματα. Να χαρούν και αυτή τη ζωή τους όπως ένα ζευγάρι νιόπαντρο που θέλει να φύγει για έναν εξωτικό προορισμό και θέλει να μείνουν οι δυο τους στο δωμάτιό τους, στη σουίτα τους, στην ξαπλώστρα τους, στην παραλία τους. Χωρίς να φοβούνται ότι κάποιος μπορεί να τους φωτογραφίσει, κάποιος μπορεί να τους ενοχλήσει. Και κυρίως ότι δεν θα κινδυνεύσουν και από κανέναν, διότι όπως καταλαβαίνετε τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Yeah. Μόλις θα γυρίσει το ζευγάρι από αυτό το ωραίο ταξίδι του μέλητος, θα μείνουν χωριστά για 10 εβδομάδες. Θα είναι οι μοναχικές διακοπές της Κάθριν το καλοκαίρι. Γιατί ο καλός της θα πρέπει να φύγει για αποστολή στα νησιά Φόκλαν για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του ως πιλότος της ΡΑΦ. Μάλιστα, όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η εκπαίδευσή του, από συγκυβερνήτης θα φέρει και επισήμως τον τίτλο του κυβερνήτη. Άρα το αγόρι έχει υποχρεώσεις που θα πρέπει να εκπληρώσει και έτσι θα πρέπει να τον περιμένει. Όμως νομίζω θα έχουν γεμίσει για τα καλά τις μπαταρίες στις Σεϊχέλες, οπότε δεν θα πρέπει να παραπονιούνται. Το προορισμό για τις Σεϊχέλες γνωρίζουμε, Κατερινά, και ήταν επιθυμία της Κάθριν, του Ήλιαμ, ή μαζί το αποφασίσανε. Θεωρώ ότι μάλλον μαζί το αποφασίσανε. Μπορεί να βοήθησε και η Καμίλα, διότι από ό,τι έμαθα, η Καμίλα βοηθούσε γενικά σε όλη τη διάρκεια και στην οργάνωση. Μπράβο, τώρα να το πέταξε και σαν ιδέα και οι υπόλοιποι να συμφώνησαν. Αλλά σε ποιο νιόπαντρο ζευγάρι θα έλεγε κανείς πήγαινε στις Σεϊχέλες για ταξίδι του μέλητος και θα έλεγε όχι. Εντάξει, θα ρώτησε και η τη Φιλίπα, δεν μπορεί, αφού είναι τώρα θα είναι συνέχεια. 10 εβδομάδες που άλλο θα πιλωτήσει. Θα είναι με τη Φιλίπα και θα πίνουν τσάι με τη Βασίλισσα. Η Φιλίπα, επειδή είναι όπως καταλαβαίνεις μια γυναίκα με πάθος και επειδή ο Χάρη είναι ένας άντρας ατίθασος, δεν ξέρω οι δυο τους τι σκέφτονται να κάνουν ή που μπορεί να πάνε ή μήπως θα πρέπει και η Φιλίπα, επειδή ήταν και αυτή η party girl, να μετριάσει τους τόνους. Λοιπόν, μάλιστα. Ναι, πριν δώσουμε την είδηση, να πω κάτι στο Κατερινάκη που ίσως το έχει ακούσει. Έγινε πολλή συζήτηση και το διάβασα σε ένα blog. Ότι η Καμίλα έχει βάλει το χεράκι της ποικιλοτρόπος σε αυτό το γάμο. Μάλιστα, αφήνονται κάποιες εχμές, κάποια υπονοούμενα, ότι δεν αποκλείεται να είχε ανακατευτεί και στο προξενιό, καθώς ο πατέρας της έχει μέσα στο όνομά του και το Μίτλετον. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρω και με φνιδιάζεται ευχάριστα. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι ψάχνοντας εγώ τον πατέρα και τον παππού και αυτά, το Μίτλετον δεν υπάρχει ξανά. Όμως στο όνομα του πατέρα της Καμίλα. Υπάρχει το όνομα Μίτλετον και αν το χτυπήσουμε, το κουγκλάρουμε τώρα ή στο μπορούμε να το δούμε, δευτερόλεπτα να το βρούμε για να το δείξουμε και πάμε τώρα στην Φιλίπα και το site στο ίντερνετ, το οποίο την τιμά ιδιαιτέρως θα έλεγα.
Την έχουν ξεχωρίσει. Μην πάρει τον τίτλο από την J-Lo και θα καταλάβουν οι τηλεθέτες γιατί. Όχι κι άλλοι. Δεν ξέρω αν παίρνει τον τίτλο από την J-Lo. Πάντως αυτή τη στιγμή έχει φτιαχτεί ήδη η σελίδα στο Facebook. Ναι. Είναι αυτή εδώ πέρα. Και τα σχόλια είναι σελίδα στο Facebook. Ναι. Γι' αυτό είπα. Κάτι για τον ποπό της από τη. Γι' αυτό αναφέρθηκε στην J-Lo. Παραδείγματος χάρη στα αγγλικά. Παρατηρούμε εδώ πέρα κάτω δεξιά ότι έχει ήδη 136.000 μέλη. Ορίστε. Ανάρκαστη 36.000 μέλη. Και βεβαίως, παιδιά, πρέπει είμαι μέλος, ναι, γιατί έπρεπε να δω τις πληροφορίες αναλυτικά. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Και το group είναι ανοιχτό, παιδιά, και εκφράζεστε ελεύθερα, γιατί έχω δει και κάποια πιπεράτα σχόλια. Και βέβαια τα σχόλια που υπάρχουν πάνω στο wall. Πιπεράτα έχεις δει. Είναι τρομερά, έτσι. Πάντως, για να φοράει ένα τόσο στενό φόρεμα, από υλικό που γυαλίζει και να σε βλέπουν όλες οι κάμερες διεθνώς και να το φοράς και να το υποστηρίζεις τόσο ωραία, είναι καλή γραμμή, έτσι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το σώμα της είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, το αν δεν είναι με καμπύλες και είναι πολύ αδύνατη, είναι αγγλίδα. Έτσι δεν είναι. Αυτή ακριβώς εδώ είναι η φωτογραφία που έσπασε τα ταμεία. Και δημιουργήθηκε το. Να τη μεγαλώσει το δωρή, ναι. Και οι βρετανικές εφημερίδες κάποιες γράφουν στις λεζάντες ότι η Φιλίπα επισκίασε την αδερφή της όσον αφορά την ομορφιά της. Και αυτό που είπε η Κατερίνα, συμπληρώσω εγώ, παιδιά. Τολμηρό το ρούχο, να συμπληρώσω και αυτό που είπε η Κατερίνα, ενώ γνώριζε ούτως ή άλλως ότι τα περισσότερα πλάνα θα δείχνουν το πίσω μέρος του σώματός της. Έτσι δεν είναι, Κατερίνα, δηλαδή. Ναι, και πρέπει να είσαι και πολύ αδύνατη για να σε κολακεύει ένα τόσο στενό φουστάνι σαν μπανιζέ γυαλιστερό. Την κυταρίτη θα τη δείχνει έτσι. Κατερίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, κύριε Κουνιάκη. Θέλω σε παρακαλώ, εσύ που είχες πάρει ρε παιδί μου την πιστοποίηση εκεί που ήσουν μετά την Πίπα Μίτλετον, εσύ η πιο υπέρλαμπρη στο Λονδίνο και δεν το συζητώ. Έχει κάνει λίγο μαυρισματάκι, κάτι έχει κάνει συγκεκριμένη. Σολάριουμ, τερακότα. Εγώ την είδα πολύ σολάριουμ. Αλλιώς θα έπρεπε να έχει περάσει και τερακότα όλο το σώμα. Τι να πω. Και δεν μου λες, δεν έχει μία σχέση. Έχω την εντύπωση ότι τώρα όλοι στοιχηματίζουν αν θα παντρευτεί αυτό τη χρονιά γιατί νομίζω ότι θα τη χάσουμε την Πίπα. Πλέον. Πρέπει να Λούντον, έχει έναν δεσμό, νομίζω, σοβαρό. Ο κύριος Λούντον. Ο κύριος Λούντον. Ο Ραβωνιάρης. Ναι, ο κύριος Λούντον. Καμία σχέση με το αεροδρόμιο. Τι να πω, αν μπορεί ο παπάς οικονομικά να το αντέξει δύο γάμους και τους δύο γκλαμουράτους σε μία σεζόν. Αν είναι εκατομμυριούχος τόσο ο μπαμπάς που το αντέχει, βεβαίως. Γιατί όχι, άμα το κορίτσι θέλει να παντρευτεί, να μην το χαλάσουμε. Μπορεί να συμβάλλει και η αδερφή, εξάλλου πριγκίπισσα έγινε τώρα. Ναι, τώρα θα κατετήσει. Θα συνεισφέρει κάτι. θα συνεισφέρει. Βέβαια, θέλω να σου πω, Χριστίνα, ότι βρήκα αυτό ακριβώς που μου είπες. Α, ωραία, να το δείξουμε. Στη Wikipedia, ναι. Που γράφει. Εδώ, να το δείξουμε. Είχε και τίτλο μάλιστα, Major. Ναι. Ήταν στο στρατό. Ο Bruce Middleton, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Bruce Middleton, Hope Sun. Αυτό είναι ο πατέρας της Καμίλα. Που βλέπουμε και ένα Μίτλετον εκεί να υπάρχει, να υφίσταται. Τώρα, αν έχει κάποια σχέση η οικογένεια της Καμίλα με την Μίτλετον της γνωστής οικογένειας. Κάτι υπάρχει, να υπάρχει το όνομα. Πάντως η μαμά της Κέιτ, από ό,τι έχω μάθει, την ήθελε αυτή τη σχέση. Ήταν πολύ υπέρ στο να το παλέψει η Κάθριν, παρότι είχαν αρκετούς χωρισμούς και όχι μόνο δύο. Ναι. Και παρά το γεγονός ότι στα χωρίσματά τους, από ό,τι έμαθα εγώ κάτι gossip έτσι μικρά, ο Βίλιαμ είχε αρκετές περιπέτειες. Μα αλλά βέβαια. Πάντα μάλλον ήταν κολλημένος στην Κάθριν, γιατί σε αυτή γύριζε. Ήταν το λιμάνι. Κατερινάκη μου, να σου θυμίσω ότι ο Βίλιαμ είναι μόλις 29 ετών. Λογικό. 8 χρόνια από τη ζωή του τα έχει δεμένα με την Κέιτ Μίτλετον, με την Κατερίνη μάλλον, τώρα για να τα λέμε τα πράγματα σωστά. Και παράλληλα, πρόλαβε να καλέσει στο γάμο πρώην 6, πρώην 7 κοπέλες. Ναι, αλλά κάνανε break τις σχέσεις τους. Αυτό που σημαίνει ότι σε όλους τους χωρισμούς υπήρξε πάντα μία αντικατάσταση. Αλλά μία είναι η Κέιτ. Ποιος ξέρει τώρα τι κολπατζού θα είναι, για να πω και το ελληνικό μου το σχόλιο. Συγγνώμη δηλαδή. Και από ό,τι μου λένε και από πάνω τη είχαν βγάλει και το παρατσούκλι Wait Kate. Από το Wait που σημαίνει περιμένω και το Kate. Wait Kate, ότι τον περίμενε καρτερικά και ας έκανε τις αρπαχτές. Πάντως μην φανταστείς ότι τον κυνηγούσε. Γιατί και εκείνη δεν τον κυνηγούσε από πίσω. Ίσως και γι' αυτό και εκείνος πάντα ξαναγύριζε σε εκείνη. Δεν μπήκε στο τρυπάκι ότι επειδή είναι ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, εγώ θα κάτσω να τον κυνηγάω. Δεν ήταν και η Πινελόπη. Ναι, και γι' αυτό και εκείνος πάντα γύριζε σε εκείνη. Πάντως, πόσο ρόλο έπαιξε, και αυτό σχολιάζαν επίσης, ότι μία κοινή θνητή με εκατομμυριούχο μπαμπά μεν πήγε σε ένα πολύ καλό σχολείο που την ευνόησε στο να έρθει κοντά με έναν γαλαζοαίματο. Πόσο σημαντικό ρόλο δηλαδή έπαιξαν οι γνωριμίες σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο που εκεί γαλαζοαίματοι και μη μπορούν να έρθουν κοντά. Μα ναι, τόσο άλλωστε επιθυμία τη μητέρα τη τράβηξε το πανεπιστήμιο για να βρεθεί κοντά, ούτως ή άλλως, Κατερινάκη. Εγώ θέλω να σταθώ τώρα σαν γυναίκα που δεν είναι και παντρεμένη κιόλας. Και κάποια στιγμή θα παντρευτεί, Κατερίνα, έδωσε από
κοντά αυτό το περιβόητο νηφικό. Ναι, το νηφικό, να πάμε στο νηφικό. Ήταν βαρύ. Μου φάνηκε καλό, δεν ήταν η ουρά η τεράστια, όπως ενδεχομένως να περίμεναν κάποιοι. Μου φάνηκε πολύ ωραίο. Εντάξει, επάνω ήταν η δαντέλα, δεν πόσο βάρος να έχει, ένα ωραίο μπούστο. Νομίζω δεν θα ήταν και τόσο βαρύ. Νομίζω είναι ένα νηφικό που τα υλικά του είναι που το ανέδειξαν. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι επειδή γίνεται χαμός στην Κίνα, να σας πω ότι στην Κίνα ήδη έχουν αρχίσει να το κοπιάρουν οι εταιρείες. Αυτή η δαντέλα και αυτά τα υλικά που είναι πανάκριβα, αν τα δούμε σε μια απλή δαντελίτσα και σε κουμπάκια που τα υλικά να μην είναι τόσο καλά, δεν ξέρω πώς θα δείχνουν. Διότι η λεπτομέρεια του νηφικού είναι που έκανε τη διαφορά. Δεν ξέρω κατά πόσο εμείς είμαστε εξοικειωμένοι με ένα τέτοιο νηφικό δαντελέ, δηλαδή πόσο μια απλή κοινή θνητή, αν δεν το έβλεπε πρώτα στην Κέιτ, θα το επέλεγε για το δικό της γάμο. Γιατί πιο πολλές θέλουν την πλάτη ακάλυπτη, λίγο πιο αποκαλυπτικό το μπούστο ή τα χέρια όχι καλυμμένα, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Όμως τώρα θα γίνει μόδα για να γίνεται στην Κίνα τέτοιος χαμός. Και να το παραγγέλνουν και να έχουν ήδη τα εργοστάσια πάρει φωτιά. Το ενδιαφέρον θα είναι να δούμε εδώ στην Ελλάδα τι θα γίνει με τους γάμους. Θα και δούμε κανέναν άλλο. Αυτό θα είναι. Εντάξει, και το κόστος ασφαλώς. Να σου πω κάτι, Κατερινάκη. Ναι. Τη στιγμή του φιλιού, πες μου τι έγινε εκεί. Εγώ ήμουν στην Trafalgar Square και το πρώτο φιλάκι, επειδή ήταν πολύ πεταχτό, νομίζω δεν το ευχαριστήθηκαν πολύ. Ναι, μεν έγινε χαμός και όλοι ζητοκράβγαζαν. Δηλαδή, χαμός έγινε και όταν είχαμε τις αφήξεις Beckham, Victoria, Elton John, του Mr. Bean, της Βασίλισσας, του Δημάρχου του Λονδίνου. Εκεί είδα τους πιο πολλούς. Με ποδήλατο ήρθε ή με κανονικά. Τι λε? Με ποδήλατο ήρθε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος δεν ήρθε με ποδήλα. Έχω μάθει για τον Δήμαρχο, φωτογραφήθηκα και μαζί του. Ήρθε εκεί, μου λέει: Είσαι Ελληνίδα? Λέω: Ναι. Καλημέρα, μου λέει. Λέω: Καλημέρα, Δήμαρχε. Μου λέει: Πού μένεις? Λέω: Στην παραλία. Α, στη θάλασσα. Λέω: Πότε θα έρθετε? Θα έρθω. Γιατί ανέβηκε κάποια στιγμή στα συνεργεία επάνω που έβγαζα ζωντανό για ένα άλλο κανάλι και έτσι κάπως τον είδα. Είναι μεγάλη φίρμα. Είναι κάτι σαν το Μπερλουσκόνι, λέει. Έχει ένα τέτοιο προφίλ στο Λονδίνο. Βέβαια. Έχει ανθρώπους που τον αγαπούν φανατικά και άλλους που δεν τον θέλουν καθόλου. Είναι πολύ, πολύ ιδιόρυθμη φυσιογνωμία. Κάνει... Ναι, είναι ιδιαίτερο. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Είναι ιδιαίτερο άτομο. Εγώ να σου πω κάτι. Νομίζω θα τον παρομοίαζα με τον κύριο Ψωμιάδη. Ναι, κάτι τέτοιο. Είναι ίσως πιο κοντά. Έχεις δίκιο. Ο Ψωμιάδης, ναι. Της Αγγλίας, παιδιά. Μπόρις Τζόνσον. Αν κανονικά. Δηλαδή. Ναι, γιατί κυκλοφορεί με ποδήλατο, κυκλοφορεί με τα τζιν του, με άλογα, με γυναίκες. Είναι άλλο προφίλ τελείως. Ναι, αλλά και σε κυκλοφορείς με ποδήλατο και τους δεν είσαι ήδη στα αυτιά. Δεν το έχει κάνει πανάκια. Εγώ νομίζω ότι έχει ντυθεί και ζωρό μια φορά. Τότε ταιριάζει. Πάντως, στο δεύτερο φιλί έγινε ο καλύτερος χαμός, να το πω εντός εισαγωγικών. Εγώ θέλετε να σας δείξω μερικά ωραία πραγματάκια που έχω μαζί μου. Βέβαια, κουλέ. Λοιπόν, αυτό βγαίνοντας από την Trafalgar Square, το πήραμε 2 λίρες. Είναι το επίσημο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της τελετής στο Westminster Abbey. Ποιος μιλάει πρώτος, ποιος δεύτερος, ποιες είναι οι ψαλμωδίες, οι ύμνοι. Με μια πολύ ωραία φωτογραφία του ζεύγους και με ευχαριστίες από το ζευγάρι, ότι εφόσον μας σταθήκατε, λέει, τόσο πολύ στον αραβόνα μας, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που είστε πάντα μαζί μας και θέλουμε να σας πούμε ότι μας συγκινήσατε πάρα πολύ, Κάθριν και Βίλιαμ. Εδώ είναι στη συνέχεια η πορεία, η πομπή που ακολουθήθηκε κατά το πήγαινε και το έλα προς το Westminster Abbey και φεύγοντας από αυτό. Εδώ έχουμε όλη τη διαδικασία του γάμου που δεν σας ενδιαφέρει έτσι με την έννοια, δεν έχει κάτι να σας δείξω σαν εικόνα, αλλά έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τον διάσημο φωτογράφο Μάριο Τεστίνο του ζευγαριού, μαυρόασπρη, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία του ζευγαριού και όλη την ιστορία του Westminster Abbey, όπου εκεί στην ουσία δεν γίνανε μόνο βασιλικοί γάμοι, είχαμε και ενθρονήσεις και κάποιες κηδείες όπως της Νταϊάννα. Ναι. Επειδή κάποιοι φίλοι, Χριστίνα, μου ζήτησαν κούπες, ήταν αδύνατο να γεμίσω μια βαλίτσα με 20 κούπες και να σπάσουν και να έχω άγχος κι αυτά. Μια γνωστή, πολύ γνωστή εφημερίδα, η Daily Mirror, έδινε αυτά εδώ μαζί με την εφημερίδα. Τώρα τραπεζομάντιλο, το λες, Εντονάκι, το λες. Είναι ένα ωραίο αναμνηστικό, πετσέτα το οποίο μας ενημερώνει ότι πλένεται στους 40 βαθμούς Κελσίου. Να στεγνώνω τα ποτήρια. Έφερα επιλεκτικά κάποιες τράπουλες, όχι ότι προωθούμε το σπόρο, είμαστε fans, αλλά έτσι για να το έχουμε στο γραφείο μας ως ανάμνηση. Μια ξερή, βρε παιδί. Μια ξερούλα. Να παντρευτούμε κι εμείς κανένα πρίγκιπα, Κατερίνα. Ναι. Και επειδή η θεία μου είναι φανατική στο ράψιμο, της πήρα αυτή την ωραιότατη εδώ δάχτυλήθρα, που από μπροστά έχει τη φωτογραφία του ζευγαριού και πίσω τα στοιχεία. Έτσι, κάτι απλό έτσι να σας δείξω, να σας μεταφέρω λίγο αέρα από τα μαγαζάκια της με τα σουβενίρ, όπου ξέρεις, τα λεφτά, τα χρήματα που πήραν από τους τουρίστες δεν ήταν διόλευκα τα
καταφρόνητρα. Για 700 εκατομμύρια ευρώ είναι τα στοιχεία από τους τουρίστες. Θα θέλετε να σας πω, μια και είμαι στα νούμερα, τι κόστησε και αυτός ο γάμος στην οικογένεια Μίντλετον. Πολύ θα θέλαμε να το μάθουμε γενικότερα. Ωραία, 280.000 ευρώ από τον μπαμπά της Κέιτ. 100.000 ευρώ μόνο το ξενοδοχείο Γκόρινγκ, η παραμονή δηλαδή που φιλοξενήθηκε η νύφη, κάποιες διαμονές, κάποια γεύματα που έγιναν εκεί. 24,5 εκατομμύρια Βρετανοί παρακολούθησαν το γάμο. Το 8ο πιο σημαντικό από άποψη υψηλής τηλεθέασης γεγονός για την Βρετανία. Τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Βέβαια. Και τα νούμερα έχουν παρόλο έτσι ένα σαπέρι. Νομίζω ότι η κηδεία της Νταϊάννα ήταν πολύ μεγαλύτερη έτσι, από, σε αποδοχή από τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είχε ανάγκη ο κόσμος να ζήσει ένα παραμύθι τέτοιο, Κατερινάκη. Βέβαια. Τα έζησες εσύ πολύ καλύτερα. Εδώ μας παρέσυρε εμάς που δεν είμαστε από εκεί και που θα μπορούσαμε να το βλέπουμε με λιγότερη ευαισθησία και συγκίνηση. Αλλά την ώρα που τη φόραγε τη Βέρα, την ώρα που τη φιλούσε. Δάκρυσαν όλοι οι συναδέλφοι που ήταν δίπλα από το Λονδίνο και κάλυπταν το γεγονός, δάκρυσαν. Δηλαδή, να πω ότι πώς μας συγκινήθηκα και εγώ. Κλίμα, που ήμασταν μακριά, σκηνοθετικά κιόλας για να σταθούμε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει ότι ο σκηνοθέτης ουσιαστικά δεν χάσε ούτε ένα πλάνο. Το πλάνο με τη Βέρα που είδαμε, το διάβασμα στον ηφικό, οι κάμερες που ήταν και μέσα και έξω τη στιγμή που γινόταν ο γάμος. Συγκεκριμένα μέσα ήταν 40 κάμερες. Είχαν φροντίσει για τα πάντα, για την παραμικρή λεπτομέρεια, έτσι δεν είναι, Κατερίνα. Δεν χάθηκε ούτε καρέ του γάμου. Δεν είδατε που φαινόντουσαν μέχρι και τα ίχνη από το χώμα. Από το Buckingham φεύγοντας τα αυτοκίνητα, που φαινόταν τα βρεμένα ίχνη των αυτοκινήτων. Οι γερανοί δηλαδή είχαν πιάσει δουλειά από την παραμονή, ανά 100 μέτρα γερανός. Φανταστείτε το κόστος τώρα και πόσα βαν και πόσοι δημοσιογράφοι και πόσοι. Αλλά την οργάνωση και τον συντονισμό που είδα από τα ξένα δίχτυα, δηλαδή είχα μείνει άφωνη. Είχα μείνει άφωνη. Νομίζω ότι πρέπει να διδάσκεται αυτό γενικότερα, έτσι. Είχα πει, δηλαδή, είχα σοκαριστεί από το μέγεθος της οργάνωσης. Τα είπα και εκείνη τη μέρα που βγήκαμε στο τηλέφωνο. Ναι. Δηλαδή με τον μπουφέ τον ατελείωτο για τους δημοσιογράφους, με τις φράουλες, τα φρούτα, τα γιαούρτια, τα κρουασάν, τους χυμούς, τα τόστ, τις σούπες. Πού ήταν αυτά? Αυτά ήταν εγώ στην Trafalgar Square, στο επιτελείο του NBC στην Trafalgar. Συγγνώμη, είχε στην Trafalgar Square τεράστιο μπουφέ και στείλανε σένα για αποστολή και δεν στείλανε εμένα να πάρω 3 κιλά που τα έχω ανάγκη. Να σου πω, κι εγώ επειδή ήμουν μια Ελληνίδα που παρισφρισά, γιατί ήμουν δίπλα και μπαινόβγαινα. Ατύπως κάποιες φορές, αλλά με άφησαν και ήταν ευγενικοί μαζί μου. Αλλά ήταν πολύ ωραία εμπειρία, βρε παιδιά, πολύ ωραία εμπειρία. Δηλαδή νομίζω ένα κάτι που ανεξάρτητα αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, σου μένει στο μυαλό και θα σου μένει για χρόνια. Θα το συζητάμε και θα το λέμε. Και αποδείχτηκε περίτρανο ότι ενδιέφερε και το ελληνικό κοινό, που όλοι παρακολούθησαν σταθερά το Star. Το Star, βέβαια, για την τιμητική του εκείνη την ημέρα. Έχουμε και Αλβέρτο, έτσι, 2 Ιουλίου. 2 Ιουλίου, ναι. Ευτυχώς πριν κλείσουμε, λίγες μέρες πριν κλείσουμε, γιατί πραγματικά θα γύριζα δηλαδή τις διακοπές μου προκειμένου να το παντρέψω. Να, δηλαδή και ο Αλβέρτος και τι ιστορία και με τη μαμά και με ανιψιές κούκλες και με αδερφές που έχουν γράψει ιστορία. Κάθε λόγο να γυρίσεις 50 χτύπησες να τα λέμε αυτά. Δηλαδή. Sorry. Λοιπόν, αλλά το Θεός αν πάμε θα είναι πολύ καλά. Τώρα, θα πάμε. Είχαμε βέβαια και τα και φοβερά ευτράπελα, όπως για παράδειγμα ο αστυνομικός που κέρδισε και αυτό στα 10 λεπτά δημοσιότητος με τα χορευτικά του, έκανε τη σκόνταψε. Μετά σήκωσε τα χέρια του και φώναζε στον κόσμο. Τον παπά που έκανε τα ακροβατικά, νομίζω είναι για τον Dancing with the Stars στο 3, ετοιμάζεται, κάνει μια πολύ ωραία προπόνηση. Και επίσης το επικίνδυνο, χωρίς αστείο, αλλά ευτυχώς λόγω της ετοιμότητας και της καλής συνεργασίας και της οργάνωσης, το περιστατικό με το άλογο, το οποίο ξέφυγε, κάτι το φόβησε, κάτι το τρόμαξε. Δεν το είδαμε. Έχουμε το άλογο. Α, το βίντεο που το έχουμε όλα μαζί. Πολύ ωραία, να το δούμε, να το δούμε. Ωραία. Περίεργα, παράξενα, αλλά και ιδιόμορφα περιστατικά συνέβησαν με αφορμή το γάμο του Βίλιαμ και της Κάθριν. Ο βασιλικός γάμος ενθουσίασε τόσο έναν ιερέα που ξέχασε τον βρισκόταν στα βαΐο και ξαφνικά άρχισε τα χορευτικά. Το ρεσιτάλ του συνεχίστηκε κάνοντας ρόδες στο κόκκινο χαλί. Για τον απίθανο παπά, ο εκπρόσωπος του βαΐου δήλωσε: «Ο ιερέας με αυτόν τον τρόπο έδειξε τη χαρά του». Αλλά και ένας Άγγλος αστυνομικός ήταν σε μεγάλα κέφια. Σε ρόλο ανεματέρ δίνει το ρυθμό στις επιφημίες του κόσμου. Όταν δεν ικανοποιείται από το αποτέλεσμα, ζητάει από τους συγκεντρωμένους να φωνάξουν πιο δυνατά. Και με στυλ που δεν θυμίζει ένστολο της Scotland Yard, αλλά Gene Kelly, χορεύει στο δρόμο.
επόμενο κλιπ έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Την ώρα της πομπής, ένα από τα άλογα της βασιλικής φρουράς, ταραγμένο από το θόρυβο που προκαλεί το πλήθος, φεύγει νευρικά από τη σειρά του. Ο σκηνοθέτης αντιλαμβάνεται το γεγονός και αμέσως αλλάζει πλάνο. Δεν είναι ο Βίλιαμ ούτε η Κέιτ που ξαφνικά απέκτησαν σχιστά μάτια, αλλά ένα ζευγάρι Κινέζων που πλήρωσε 7.600 δολάρια για να ζήσει το δικό του βασιλικό παραμύθι με καπέλα και άμαξες. Γιορτές και συγκεντρώσεις διοργανώθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Όμως στη Νέα Υόρκη το πάρτι είχε κάτι από πρωτοχρονιά. Το στολισμένο βρετανικά Μανχάταν θύμιζε τη λονδρέζικη Oxford Street. Ακόμα και στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, στην Καμπούλ, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων παρακολούθησαν το γεγονός από την τηλεόραση. We are extremely happy to see the prince who will one day be the king of England getting married today. Στην Ιαπωνία προσπάθησαν να ξεχάσουν για λίγο τις δύσκολες στιγμές. Αν και δεν στήθηκαν γιγαντοοθόνες, οι Ιάπωνες συγκεντρώθηκαν σε pub. Μπορεί ο Βίλιαμ και η Κάθριν να ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, όμως τα πρόπτα και τα παράξενα χάρισαν άφθονο γέλιο στους κοινούς θνητούς. Καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία. Κατερινάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες, πάντα πολύ ωραία ρεπορτάζ. Ευχάριστα ρεπορτάζ, μας δίνουν αισιοδοξία και χαμόγελο. Ευχαριστώ πολύ. Και στα δικά σας οι ανήπαντρες. Το χάρι. Το χάρι, ναι, έχουμε το χάρι. Ναι, είναι και ανήπαντρος εδώ όμως. Πρέπει να το... τι είναι σωστό, χάρι. Δεν βλέπω κίνηση όμως. Κάτε λίγο κόσμο, παιδιά, που δίνω το μιώθηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημητράκη, στις επάλξεις. Δημητράκη, είσαι έτοιμος να το δώσεις το σκουτεράκι σου. Θα το δώσω, ναι. Έτσι, να το δώσω. 90-11 λοιπόν. Θα σχολεία πάντως, γιατί... 40-51-41. Εκεί δηλώνεται συμμετοχή, εκεί καλείτε. Σε αυτό το τηλέφωνο, αν πιστεύετε ότι 60 χρυσή οδηγοί Αττικής 2011 αντιστοιχούν στο βάρος του σκούτερ. 90-11-40-51-41 ή χιόμικρον 1 και αποστολή στο 19.000. Αν πιστεύετε αντιστοιχούν 6, θα καλέσετε στα 90-11-40-51-42 ή θα στείλετε μήνυμα χιόμικρον 2 ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19.000. Έτοιμοι! Φύγαμε! Παιδί, δεν ακούμε μουσική, γιατί, τι πάθαμε. Παιδί, μου βάλε και ένα φλάθο, να πως ανάβει. Α, τέλειο μιλάμε. Ωραίος. Πολύ ωραίο. Και το κράνος να του φέρετε, και το κράνος του Δημητράκη. Έτσι, μπράβο. 90-11-40-51-41, 60 χρυσοδηγοί στο βάρος του σκούτερ, για να γίνει δικό σας. Ή 90-11-40-51-42, 6 χρυσοδηγοί στο βάρος του σκούτερ, για να κερδίσετε το σκουτεράκι αυτή την Παρασκευή. Να γίνει ο πανικός τώρα στα μηνύματα. Δεν νομίζω να μας κακοπέφτει ένα σκούτερ. Καλοκαιριά. Φανίτσα, τι έπαθες. Γιατί τόσο χαρά. Α, νόμιζα ότι θες και εσύ για Dancing with the Stars, κάνεις προπονήσεις. Συγγνώμη. Χορεύει σάμπα εδώ η Φανίτσα μας και την ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, γάμος, από γάμο σε γάμο. Και πάμε στο γάμο του Νίκου Βουρλιώτη. Ζωηρός. στην κάμερα λέω. Στο γάμο λοιπόν του Νίκου Βουρλιώτη, ο οποίος παντρεύεται σήμερα στις 8.30. Το νέο ψυχικό. Νηπιαγωγό στο επάγγελμα, 3,5 χρόνια μαζί. Απόψε στο νέο ψυχικό. Και να σας πω ένα κουσκούς. Ναι. Την κυνήγησε πάρα πολύ και τον κυνήγησε. Αυτό είναι ελπίδα για τις γυναίκες και τους άντρες. Γνωριστήκαν στο γυμναστήριο τα παιδιά. Α. Και ο ένας κυνηγούσε τον άλλον. Τέλεια. Και για την ιστορία να πούμε, γιατί πρώτη φορά το αποκάλυψε ο Νίκος Βουρλιώτης στην εκπομπή μας και στην Κατερίνα Γεωργίου. Ότι παντρευόταν τότε που είχα πάει στον Πέτρο τον Κωστόπουλο και τον είχαμε βρει. Πάμε. Το πιο όμορφο ραντεβού στη ζωή τους θα δώσουν σήμερα στις 8.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγία Σοφία στο νέο ψυχικό ο Νίκος Βουρλιώτης και η Όλγα Καρπαθάκη. Πώς αλλάζουν ρόλοι, πώς μιλάνε και πώς φέρονται περίεργα όλοι. Που κουράζουν με ψέματα και χάνε ουσία. Δίνουν λίγα για να πάρουν πολλά χωρίς αξία. Η Όλγα λίγο πριν το γάμο μίλησε αποκλειστικά στην Αγάπη Ράντη και στο Superstar για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής της. Είναι όλα έτοιμα. Εννοείται πως είναι έτοιμα. Χαρούμενη και ποιος δεν είμαι χαρούμενος. Δεν πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος πάει για να κάνει κάτι τέτοιο με το σκεπτικό ότι θα είναι στεναχωρημένος. Ή το κάνει απλά για να το κάνει.
Είστε και χρόνια μαζί. Ναι, είμαστε 2,5 χρόνια μαζί. Ναι. Το περίμενε. Γιατί η αλήθεια είναι πως όταν μίλησε ο Νίκος και είπε ότι παντρεύομαι, έκανε εντύπωση πολύ. Έκανε εντύπωση, εντάξει. Ίσως, όχι ίσως, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα ο Νίκος σε καμία σχέση του και όλα τα σχετικά. Εντάξει, ήταν περίεργο γιατί δεν το περιμέναν οι περισσότεροι για αυτό το λόγο. Δεν μου έκανε εντύπωση εμένα προσωπικά, γιατί ξέρω τον Νίκο, ξέρω τι άνθρωπος είναι και εντάξει, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή και που θα παντρευτούμε δεν αλλάζει κάτι. Γιατί είμαστε ήδη σαν να είμαστε παντρεμένοι. Δεν... Είναι μόνο τα χαρτιά. Ψηλά, ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά το κεφάλι. Ψήλη θα είναι και ψηλής. Δεν θα είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος εγώ θα είμαι απλά για να είναι. Θα είναι οι συγγενείς και κάποιοι πολύ καλοί φίλοι. Πάντως είστε πολύ χαμηλών τόνων και γενικότερα δεν έχετε μιλήσει και ποτέ για τη σχέση. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Και ο Νίκος ήταν εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι είχε δείξει κάτι διαφορετικό προς τα έξω. Mm-hmm. Αλλά και εγώ είμαι έτσι, παρόλο που δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή, δεν πάντα έτσι ήμουν και 2,5 χρόνια που ήμασταν με τον Νίκο, εντάξει, δεν είχε καταλάβει κανείς ότι ήμασταν μαζί. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ακριβώς. Μπορεί η Όλγα να μην θέλει να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον ηθικό που θα φορέσει απόψε, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στενό με ουρά και η καλή γραμμή νύφη αναμένεται να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους. Ο Νίκος Μπουρλιώτης και η Όλγα γνωρίστηκαν στο γυμναστήριο και όπως είπε ο τραγουδιστής στο δελτίο ειδήσεων του Στάρ και στον Νίκο Τσιλιμπουνιδάκη, στην τελευταία του συνέντευξη ως εργένης, το κυνηγητό του ενός προς τον άλλον άξιζε τον κόπο. Η σχέση προέκυψε αργότερα, δηλαδή. Τι κυνήγησες? Προέκυψε αργότερα η σχέση. Τι κυνήγησες? Μπορώ να πω ότι κυνήγησε ο ένας τον άλλον, κάπως έτσι, ας πούμε. Αν νομίζετε ότι ο Νίκος Μπουρλιώτης θα πάει στην εκκλησία ντυμένος έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει, κάνετε λάθος. Θα το φορέσει το κοστούμι. Δεν ξέρουμε μόνο αν η Όλγα θα του πατήσει το πόδι. 400 περίπου θα είναι οι καλεσμένοι του ζευγαριού, ενώ μετά το γάμο θα ακολουθήσει δεξίωση. Το αν θα πατήσει το πόδι ο Νίκος αν θα πατήσει η Όλγα στον Νίκο Μπουρλιώτη, το πόδι θα το μάθετε απόψε το βράδυ. Φυσικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Γιατί εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. Εσύ θα είσαι? Δεν θα είμαι εγώ δυστυχώς. Μάλλον θα πάει ο Νίκος από ό,τι γνωρίζει, γιατί είναι φίλος του Μπουρλιώτη. Μάλιστα. Και να πούμε και την ιστορία ότι η Όλγα είναι τόσο όμορφη κοπέλα που δύο φορές στο παρελθόν είχε κάνει προσπάθεια να λάβει μέρος σε διαγωνισμό ομορφιάς, συγκεκριμένα Σταρ και Μις Ελλάς, το 2007 και το 2008 και δεν την πήραν τελικά στην τελική εικοσάδα που πάνε οι κοπέλες. Τη φάγανε τα κυκλώματα. Αλλά θα την παντρευτεί ο Μπουρλιώτης, κάτι τέτοιο. Εξαιρετικά. Η ώρα καλή λοιπόν να είναι ευτυχισμένη, χαρούμενη και καλούς απογόνους. Έτσι, ο Νικολάκης επειδή άλλος πήρε το σωστό δρόμο. Τι έγινε, πέστε μου, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εκεί? Έγινε ένας πανικός γιατί πολύ γνωστή πορνοστάρ επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο, μετά φυσικά από απέτηση των φοιτητών, προκειμένου να τους δώσει κάποιες συμβουλές. Τώρα, ερωτικού περιεχομένου συμβουλές, οικονομικού περιεχομένου συμβουλές. Στην ειδικότητά της. Στην ειδικότητά της. Και τι οι απορίες είχαν αυτοί οι φοιτητές, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ο Γιώργος Σόμπολος τα ξέρει αυτά τα πονηρά. Ο Γιωργάκης μας τα ξέρει. Καλώς τον, ναι. Τα πονηρά και όχι μόνο. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ένας άλλος εδώ και λίγα 24 ώρα από τη στιγμή που η γνωστή πορνοστάρ επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη έπειτα από αίτημα των φοιτητών για να συμμετάσχει σε φεστιβάλ που διοργάνωσε η κινηματογραφική λέσχη Νύχτα. Είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου οι οποίοι έχουν μια κινηματογραφική λέσχη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν η γνωστή πορνοστάρ είναι αυτή που βλέπετε τώρα στις φωτογραφίες. Εξήγησε στους φοιτητές, μάλλον έδωσε τη δικιά της εικόνα και άποψη για το θέμα των ερωτικών φετίχ. Αυτό τουλάχιστον ήταν ο λόγος για τον οποίο κλήθηκε να μιλήσει. Είπε για τις δυσκολίες. Αυτό ήταν το θέμα, δηλαδή το αντικείμενο της διάλεξης ήταν. Το κομμάτι το δικό της αφορούσε τα ερωτικά φετίχ. Τα ερωτικά, μάλιστα. Έχουμε το βιντεάκι. Υπάρχει το βίντεο να το δούμε και ό,τι θέλετε να το μιλάτε. Ωραία. Τις συμβουλές μιας έμπειρης πορνοστάρ για τις προϋποθέσεις και τις δυσκολίες που έχει το συγκεκριμένο επάγγελμα ζήτησαν και έλαβαν φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Το ρόλο του διδάκτορα είχε για περίπου 4 ώρες η πορνοστάρ Ηλέκτρα Γαλανού. Η γνωστή πορνοστάρ ήταν η επίσημη προσκεκλημένη στο φεστιβάλ που διοργάνωσε η κινηματογραφική λέσχη Νύχτα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Οι ερωτήσεις στην Ηλέκτρα Γαλανού έπεφταν βροχή και η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες από τους ίδιους τους φοιτητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση, δεν προλάβαινε να λύνει απορίες, να εξιστορεί προσωπικές εμπειρίες, να αναλύει τα θετικά και τα αρνητικά του επαγγέλματος και κυρίως κατά πόσο η ζωή της έχει αλλάξει.
Η συμμετοχή σε μια ταινία πορνό δεν είναι απλή υπόθεση. Θέλετε να είπε μεταξύ άλλων η Ελληνίδα πορνοστάρ. Πρόκειται για τέχνη και γι' αυτόν τον λόγο εξάλλου βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, υποστήριξε ίδια με νόημα. Φυσικά, στο τέλος της συζήτησης υπέγραψε δεκάδες αυτόγραφα σε άνδρες αλλά και σε γυναίκες. Ναι, είναι δύσκολο. Όχι, είναι δύσκολο. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε το όριο κατά πολύ, ότι όλα αυτά ας πούμε δεν πρέπει να συμβαίνουν σε τέτοιους χώρους. Εντάξει, δεν είναι πλάκα αυτό. Περίμενε, δεν ήταν πλάκα. Ήταν επίσημη προσκεκλημένη σε φεστιβάλ το οποίο διοργάνωσε κινηματογραφική λέσχη, μέλη της οποίας είναι φοιτητές πανεπιστημίου. Ήταν φεστιβάλ, είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Και πήγε ως καλλιτέχνης. Και πήγε βεβαίως να δώσει τώρα τα φώτα της, την άποψή της, τη βοήθειά της. Εντάξει, τι φώτα τώρα για τη βοήθειά της. Γιατί, μην κοιτάζει. Εγώ θεωρώ ότι κάποιοι χώροι, ας πούμε, εντάξει, πρέπει να τους προσέχουμε πάρα πολύ. Και οι φοιτητές έχουν υποχρέωση και να ξέρουν ότι αυτό που κάνουν δεν είναι πλάκα. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέει ο Θοδωρής, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, καλά Θοδωρή, έχει ξεσπάσει ένας άλλος, μια πολύ ιδιαίτερη συζήτηση στο κατά πόσο έπρεπε ή όχι η συγκεκριμένη έτσι γυναίκα, η οποία είναι πορνοστάρ στο επάγγελμα, συμμετέχει σε ερωτικές ταινίες, αν πρέπει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα δώσει κατευθύνσεις, εμπειρίες, απόψεις σε φοιτητές, σε άτομα, σε πανεπιστημιακό χώρο στη χώρα μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι κατά, άλλοι οι οποίοι είναι υπέρ. Έχει ξεσπάσει μια διαμάχη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε πανεπιστημιακούς, σε φοιτητές, σε ανθρώπους άσχετους με τον πανεπιστημιακό χώρο. Η λογική δική μου λέει, Γιώργο μου, τώρα κάνεις ένα θεματάκι. Και εμείς, ας πούμε, είχαμε εδώ καλεσμένο τον κύριο Δρούγο την Παρασκευή, που είναι στρατιωτικός αναλυτής, που ήξερε να μας πει ακριβώς πώς θα προστατευτεί η τελετή αυτή, τα μέτρα ασφαλείας, έκαστο στο είδος του. Εντάξει. Έπρεπε να μην τον καλέσω, δηλαδή, γιατί ασχολείται με τον Μπιν Λάντεν, ας πούμε, στο παρελθόν. Τα άτομα αυτά τα οποία έχουν μπει σε μια δύσκολη. Μιλάμε για επιβράβευση. Επιβράβευση. Όταν μπαίνει σε πανεπιστήμιο μέσα, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω ανοιχτό μυαλό, δέχομαι πολλά πράγματα. Αν είσαι στο πανεπιστήμιο, θα υπέγραφε το χαρτάκι για να έρθει. Δεν κατάλαβε, αγαπητέ. Αυτόγραφο θα έχει ζητήσει ο Ρακιτζή. Εγώ σιγά μου έλεγα αυτόγραφο. Αυτόγραφο θα έχει ζητήσει. Μόνο από γυναίκε αξία. Ιδιαίτερα θα ζήταγε. Τι λέει τώρα. Πάντω η συγκεκριμένη κυρία έχει πρωταγωνιστήσει σε πάρα πολλές ταινίες, πολλές από τις οποίες έχουν γίνει επιτυχίες, και αυτό ήταν ένας λόγος που οι φοιτητές την επέλεξαν για να έρθει και να τους πει τη δικιά της άποψη για το θέμα που είχε η διάλεξη για τα ερωτικά φετίχ. Θεωρούν οι ίδιοι πως η πρόσκληση δεν ήταν τυχαία και ότι η όλη συζήτηση ήταν πολύ επιτυχημένη. Έτσι, είχαν και τις απορίες, τις έλυσαν. Να ήσουν και στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο που κάνανε σεξ live ο καθηγητής και είχε και τους δίδας και τον οργασμό πώς είναι, τι θα κάνεις δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Τι θα έλεγε, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Μην κοιτάς, κοίταξε. Είναι η πράξη και η θεωρία, γιατί σε πανεπιστήμιο υπάρχει το θεωρητικό κομμάτι και το πρακτικό κομμάτι. Το εργαστήριο. Εσύ προφανώς τώρα στατίστηκες και νευρίασες, επειδή έμεινες στη θεωρία και στην πράξη. Έτσι ακριβώς. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Έλα, να σε φέρουμε στα νερά σου τώρα. Ναι, να σε ηρεμήσω λίγο. Πάμε να μάθουμε κουτσομπολάκια τώρα, πολλά κουτσομπολάκια. Ναι, να ξέρεις, γιατί συγκυρίζεις το βράδυ και θέλω να πώς θα πιάσει την κουβέντα, ας πούμε τώρα. Πώς θα κάνεις το καμακάκι σου. Να σου πω εγώ τι έγινε. Ήρθε η ώρα για τα καυτά νέα της Showbiz, αγαπημένοι φίλοι του Superstar. Πείτε μου, τον πιάσατε το Μάη? Εγώ, με αυτά που άκουσα από τα χιλιάκια του Σάκη Ρουβά, σας διαβεβαιώ ότι η σύζυγος Κάτια και τον Μάη έπιασε πολλάκις και πολύ σύντομα θα πιάσει και παιδί. Ο Σάκης λέει, το προσπαθεί καθημερινά. Έβγε, Σάκη. Θα ήθελες να είναι εδώ? Θα ήθελα πολύ να είναι εδώ, αλλά ειδικά σήμερα δεν γινόταν να έρθει. Πότε θα έρθει να έρθουμε κι εμείς? Ελπίζω να έρθει αύριο, βασικά. Θα πάρει την αφιέρωσή της όμως σήμερα? Παίρνει την αφιέρωσή της πάντα, φαντάζομαι. Κάθε μέρα την παίρνει, ναι. Κάθε μέρα. Το ίδιο και η κόρη σου, βέβαια. Βέβαια. Να σου πω, πώς αισθάνεσαι, θα γίνεις δεύτερη φορά μπαμπάς τελικά? Πάλι τα ίδια. Έχω πει ότι θέλω να γίνω και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Θα γίνεις όμως? Είμαι σίγουρος ότι θα γίνω. Ετοιμάζεται, είναι στα σκαριά? Κάνουμε προπόνηση κάθε μέρα. Κάνουμε προπόνηση κάθε μέρα. Μπράβο, Σάκη. Κάνε και κανένα διάλειμμα όμως από την προπόνηση. Να μπορείς να μας τραγουδάς ή όχι? Θα κάνω και ίσως κάποιες διακοπές μέσα στην Ελλάδα. Θα πάμε ίσως σε κάποιο νησί κάποια εβδομάδα να ξεκουραστούμε. Με ένα ή με δύο παιδιά? Με το σκάφος. Το ξέρετε, το φουσκωτό εδώ. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε καμία. Μην ζαλίζετε κάτι τώρα σε αυτές τις δύσκολες μέρες που είναι.
Για χαρά μέρες είναι, λες να έχει φουρτούνες, τι. Δεν ξέρω οι έγκυες πώς αισθάνονται μέσα στο σκάφος. Να σου πω, επιμένεις εσύ, ε. Τι να κάνω. Λοιπόν. Επιμένω νικάλε. Ναι. Καλή επιτυχία. Μήπως θες να κάνεις εσύ παιδί και δεν μας το λες. Εγώ πότε θα γίνω μάνας. Εσύ πότε θα γίνεις. Αυτός είναι άντρας κορίτσια, αλλά παντρεμένος. Μη μονχώνεστε όμως, σας έχω φρέσκο πράγμα που σπαρταράει και είναι και ελεύθερο. Θεοχάρης Ιωαννίδης, ημίγυμνος και χαροπός μόνο για εσάς. Καλησπέρα. Σας πέτυχα σε κατάλληλη φάση. Τελείως. Και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Πάντα τέτοια. Είμαι πανευτυχής. Σας έφυγες ακόμη στον ύπνο. Γι' αυτό το κορμί και τέτοιο χαμόγελο, ποιον θες να ευχαριστήσεις, Θεοχάρη? Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους είδαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον μπαμπά μου. Αχ, εκτός από τη χαρά να σε βλέπουμε στην πίστα, δώσε μας και κάτι ακόμα. Γεια σε όλους σας. Ποιος απειλεί όμως να πάρει τη νέα δουλειά του Θεοχάρη ως τραγουδιστή? Η Ευγενία Μανολίδου με τον Άδωνη Γεσηγόντο. Κι όμως το είδα και δεν το πίστευα. Το Superstar συνέλαβε από το φόρο την γογό μας Τροκώστα που πήγε να καμαρώσει τον Τραϊανό Βέλα στον τελικό κυπέλου μαζί με την οικογένειά τους αλλά και τον αγαπημένο τους φίλο Χάρη Γιαννίδη. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Κάτι που δεν θα πούμε ποτέ για την Τάμτα, αφού κάθε φορά εντυπωσιάζει με τις ενδυματολογικές της επιλογές. Σεξι νύφη στην πίστα ντύθηκε, ρομπότ ντύθηκε, κέρατα στις χορεύτριες έβαλε, να δούμε τι άλλο θα κάνει. Αφήστε που το τόσο μακρύ μαλλί της μπλεκόταν συνέχεια με το ακουστικό. Δεν βολεύει, Τάμτα μου. Δεν βολεύει. Είδαμε τη Μαστοκώστα. Τη Μαστοκώστα χαμογελαστή. Να πάει να απολαύσει έναν αγώνα κυπέλου που έγινε τα όργια. Έτσι. Μάλιστα. Ναι. Καλά, θέλετε να μείνουμε λίγο στο θέμα τη Γουγουλά. Που ήταν απαστράτουσα, όμορφη, λαμπερή. Πολύ όμορφη, θέλω να σα πω. Συναντήσαμε με την κάμερα του Superstar, ήταν πολύ λαμπερή. Ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη εκεί πέρα με το φίλο τη, ο Χάρης Ιαννίδη. Κάνανε πλάκι συνεχώς μεταξύ του. Φρόντιζε κάθε στιγμή για τα πεθερικά της να πάρουν τα εισιτήριά τους για να μπουν κανονικά μέσα, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ήρεμη και κορμάρα, βέβαια. Και τρομερή, απίστευτη γυναίκα, τρομερή πραγματικά. Τρομερή. Λατρεύουμε εγώ. Κρόνια. Λατρεύουμε και δεν το κρύβουμε. Κρόνια. Στο πλευρό του άντρα της, έτσι. Χαράκι. Και βέβαια μετά. Πήγε μετά καθόλου μιλήσανε. Μετά τον αγώνα βγήκανε. Και μπήκανε στο αμάξι όπου αποχωρήσαν όλοι μαζί με τα πεθερικά, το φίλο της τον Χαράκι. Χάρη. Mm. Και φάνηκαν πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και οι δύο. Όμως, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά έτσι όπως πέραναν τα πλάνα, είδα Τάμτα. Ναι, ωραίο μαλλί, έτσι και μακρύ, αλλά έχει πρόβλημα με τη δουλειά. Μπερδεύεται. Το είδατε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, σηκώθηκε το μαλλί έτσι τη Τάμτα, πήγε το ακουστικό, μπλέχτηκε εδώ και η Τάμτα έκανε μια ώρα έτσι, δεν μπορούσε να τραγουδήσει και με το ακουστικό και το μαλλί. Όχι, παιδί μου, δεν μπορούσε. Να συζήτησε. Εδώ, αυτό το πλάνο. Μπλέχτηκε. Με συγχωρείτε, τι έχει ντυθεί η Τάμτα? Κοίτα, το ψάχνουμε, δεν έχουμε καταλήξει. Νύφη πάντω ντύθηκε λόγω επιτυχία. Συγγνώμη, αυτό που φοράει ένα αξεσουάρι χαλκομανία που έχουμε στον τοίχο κάτι κάδρα αυτά με το χαλκό. Δεν ξέρω. Τι είναι. Πώ το λένε. Είναι κορμάκι. Ναι. Είναι ένα κορμάκι το οποίο είναι ανοιχτό εδώ πέρα, ναι, στα πλαϊνά, όπω βλέπουμε στο πλάνο, θα το δούμε κιόλα. Ναι. Εν τω μεταξύ, πριν φορούσε και ένα νυφικό, κανονικό νυφικό, το οποίο το έβγαλε το νυφικό και έμεινε με το κορμάκι από μέσα. Μάλιστα. Και μπροστά τι είχε κλειδαριά. Κλειδαριά. Τι ήταν αυτό που είχε. Είναι αξεσουάρι του κουνιάκι. Είναι χρυσό που τον φυλάει γιατί είχε κρυβεί. Μπροστά. Κορσέ πρέπει να είναι. Παιδί μου, μπροστά, κοίταξε αυτό που βγαίνει μπροστά. Και να προσέξει αυτό. Είναι κάτι σαν να μην είναι. Κλειδαριά είναι, κανονικά. Κλειδαριά δεν είναι αυτό. Όμως, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πούμε μπράβο σε αυτό το κορίτσι. Μήπως είναι, δεν είναι κλειδαριά, μήπως είναι κουκό. Κάτι κουκού εννοεί. Λογάκι. Μήπως έχει πουλί μέσα. Και βγαίνει από εκεί. Συγγνώμη, όχι, είναι πραγματική απορία αυτό. Ένα κοντινό μπορεί να το κάνετε πριν. Ένα κοντινό, ναι, ένα κοντινό. Να ψάξουμε. Να μου πείτε τι είναι. Είναι κλειδάρι, για να το κλειδί εγώ, να το ξέρω πιστεύω. Ενώ αν είναι κούκος, θες τι, το πουλί. Να το διακανικούμε.
Αν κάνει κούκουλες να δεις. Είναι, κάτσετε. Αυτό θα το δούμε αλλού. Έλα, περίμενε showtime, μου λες κάτι, αλλά εγώ έχει θέμα. Είναι αυτό το πράγμα. Ας το κορίτσι, πες μου τι είναι αυτό το πράγμα. Κάτσε να γυρίσει λίγο, ρε παιδιά. Θέλω να το κάνω τώρα σε μια φίλη μου που μισώ. Σιγά, 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 σιγά. Έλα, Σάκη. Καρεδάκι, καρεδάκι. Έλα, Σάκη. Σαν να σπίδα αυτό που φοράμε μπροστά, έτσι να προστατευτούν από κάτι. Αυτό κάτι να προστατευτούν. Όπα, όπα. Είστε εδώ. Είναι λουκέτο, είναι λουκέτο. Είναι λουκέτο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κούκος. Όχι, όχι. Λουκέτο με κλειδαρότρυπα, κανονικό. Λουκέτο κανονικό, θα έχει κλειδαρότρυπα. Παιδιά, θες να δεις την κλειδαρότρυπα από πίσω, τι έχει. Αν έχει το κλειδί πίσω, παιδιά. Κάτσε να πάω να κοιτάξω στο μόνιτορ. Εγώ ξέρετε τι φοβάμαι, το έχει κλέψει από μουσείο. Μην την κατηγορήσουν και αρχαιοκαπηλεία. Κάτι μου θυμίζει αυτό το πράγμα. Πάντως, είναι, εντάξει, πέραν του αστείου και του χιούμορ που έχουμε εμείς εδώ, και το ξέρετε βέβαια, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, η Τάμτα μου θυμίζει συχνά αυτή η εμφάνιση, είναι, που είναι λίγο Lady Gaga, sorry δηλαδή, έχει αυτό το εντυπωσιακό το αμερικάνικο, το πίστα πολύ. Το έχει όμως εδώ και καιρό αυτό. Δεν είναι λίγο σαν βασίλισσα Σκωτίας, έχει ένα εξωτικό. Αυτό, ναι, αυτό με το μαλλί, το κόκκινο. Ναι, αυτό το, ναι. Ήταν από ταινία, μάλιστα, από τη θυμάμαι. Ναι, μπράβο. Με Μέλ Γκίμπσον που ήταν. Μπράβο, είναι σαν... Το μαλλί είναι φυσικό, παιδιά. Το μαλλί και το χρώμα. Μπορεί να μην μοιάζει, είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Πολύ όμορφο. Παιδιά, και εξάλλου προ Lady Gaga έχει ξεκινήσει ήδη να κάνει φτάνει. Ναι, να πάρουμε τη Lady Gaga. Μη σου πω δηλαδή ότι Lady Gaga έχει διατηγράψει πάρα πολλά. Γιατί όχι, γιατί όχι, γιατί όχι. Τι το κορυδεύω και τι που το ξέρουμε, που έχουμε εμείς τη μανία και λέμε Lady Gaga. Συγγνώμη, δεν ξέρω το καλοκαίρι Lady Gaga, δεν είδε ένα μουσικό κανάλι, δεν είδε το βίντεο κλιπ της, δεν αντέχανε. Δεν είναι Lady Gaga. Δεν κατάλαβα, αλλά δεν είναι μόνο σκεπίλα και να κλέπει μετά με την ερωσή της. Ωραία, λοιπόν, συγχαρητήρια. Εξαιρετική εμφάνιση της φιλενάδας Τάμπτα. Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, μπράβο. Και τώρα πες μου, κυρία Σαββουργινάκη, μπορώ να σε ακούσω, γιατί πριν είχα ιστορική. Α, δεν μπορώ, παιδιά, τώρα. Γύρισα από Πρωτομαγιά και μου έχετε με πάτε από την Πορνοστάρ στο Μακεδονία, στον παρουσιαστή, το Ζωηρό. Είναι Ζωηρό αυτό. Συμμετέχει σε ερωτικά όργια. Μα είναι δυνατόν. Δεν έχει τίποτα, κανένα επίπεδο, δεν έχει μείνει σε αυτή την εκπομπή πια. Είναι τίτλος αυτό. Μια αλήθεια. Έτσι είναι. Αλήθεια. Παιδιά, δεν μπορούμε να βρούμε έναν άλλο τίτλο. Διευκρινίστε παρουσιαστές, γιατί τώρα τελευταία είναι στη μόδα το όριο το ερωτικό και έχω μπερδευτεί. Διευκρινίστε με λίγο, είμαι λίγο μπερδεμένο. Παρουσιαστή σου λέει, παρουσιαστή. Και έτοιμο για γάμο παρακαλώ. Ναι, κάτι στο έχω πάει. Σκάνδαλο λέει, σκάνδαλο. Σ' άλλο έχει προκαλέσει είδηση για τον πασίγνωστο παρουσιαστή και τις ερωτικές του δραστηριότητες τόσο στους διαδρόμους των καναλιών όσο και στους καλλιτεχνικούς κύκλους. Τίποτα δεν αφήνει να περάσει απαρατήρητο και. Σ' άλλο έχει προκαλέσει είδηση για τον πασίγνωστο παρουσιαστή και τις ερωτικές του δραστηριότητες τόσο στους διαδρόμους των καναλιών όσο και στους καλλιτεχνικούς κύκλους. Ο ίδιος φαίνεται πως είναι πολύ καλά δεκτυωμένος αφού κάτω από άκρα μυστικότητα διατηρούσε γκαρσονιέρα στο κέντρο της Αθήνας και πραγματοποιούσε τις ερωτικές του φαντασιώσεις. Μάλιστα, ο πασίγνωστος παρουσιαστής είχε μετατρέψει το μικρό διαμέρισμα σε βίλα οργίων, αφού πολύ συχνά διοργάνωνε βραδιές ομαδικού σεξ με τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Ο ίδιος είναι υπεράνω υποψίας και πάντα κινείται διακριτικά. Μέχρι τώρα δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Τώρα λοιπόν που αποκαλύφθηκε η άλλη του πλευρά, ο γνωστός παρουσιαστής έχει αφήσει στην κυριολεξία άναυδο στους συναδέλφους του. Εκεί ξέρεις το κανάλι του συγκεκριμένου, πας τείχο-τείχο, δεν είναι να... Εννοείται αυτό. Και ανεξαρτήτως ας πούμε. Προσέχεις. Ανεξαρτήτως φίλου. Τα πολλά-πολλά τα κάνει εκτός της πόλης του. Τα πολλά-πολλά. Τα πολλά-πολλά. Τα πολλά-πολλά που το ξέρεις με τόση λεπτομέρεια. Αν τα μάθει η υποψήφια γυναίκα του, ναι, ναι. Είναι σίγουρο να μείνει μόνος του. Εσύ που τα ξέρεις με αυτές τις λεπτομέρειες, τα πολλά-πολλά. Έψαξα όργια, εγώ λέω κατσέ, έρευνα. Όχι, λέω έρευνα. Το έψαξα, το βρήκα και σε προειδοποιώ, κινδυνεύεις, πας για γάμο. Πρόσεχε, βγαίνουν προς τα έξω. Τώρα έχεις καταλάβει η παρουσιαστή ότι σου μιλάει εδώ το... Λαγωνικό, απίστευτο, ε. Έτσι. Είναι στα ίχνη σου. Εγώ και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, πίστεψέ μου. Τι έχει μείνει για την Eurovision, νομίζετε? Τίποτα δεν έχει μείνει. Μία ανάσα είμαστε. Απλώς είχαμε ξεμυαλιστεί με το γάμο τον πριγκιπικό, γι' αυτό και δεν είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Την πρέπουσα έτσι, τη δέουσα, πώς το λένε, σημασία δεν είχαμε δώσει. Τώρα όμως επιστρέψαμε.
πανίσχυρη. Να σα δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Ο Γιώργος Κασπίρης βρίσκεται ήδη στη Γερμανία. Όπου έχουν ξεκινήσει οι πρόβες, έχουν ξεκινήσει τα πάντα. Έτσι. Γίνεται πανικός. Σε λίγη ώρα έχουμε την πρόβα του Λούκας, που είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που γίνεται πρόβα μέσα στο στάδιο. Σωστά. Γιατί χθες νοικιάσανε μία αίθουσα και έκαναν οι άνθρωποι. Και θα μάθουμε αν εν τέλει θα χορέψει σε μπέγικο, ναι ή όχι, ο ίδιος ο τραγουδιστής. Ακριβώς. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Εν τω μεταξύ έχουμε εξονυχιστικούς ελέγχους, σου λέει, τους ξετινάζουν. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ναι, ναι, όσοι βρίσκονται εκεί. Με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε τώρα, φοβούνται, έχουν ένα λόγο περισσότερο για να φοβούνται. Εντάξει, μπορούμε να περπατάμε λίγο να κάνουμε ρεπορτάζ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε και ζωντανά από Γερμανία, τον Γιώργο Κασπίρη. Να δούμε όμως μέχρι τώρα τι ρεπορτάζ έχουμε συγκεντρώσει. Βρίσκομαι έξω ακριβώς από το ξενοδοχείο της Ελληνικής Αποστολής. Σε ελάχιστα λεπτά θα ξεκινήσει η ομάδα μας για την πρώτη της πρόβα. Δίπλα μου είναι ο Γιάννης Χρυστοδουλόπουλος και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω εδώ. Και εγώ χαίρομαι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά, καλώς ήρθατε. Είμαι στην αναμονή. Έχω ενθουσιασμό και περιμένουμε την πρώτη μας πρόβα σήμερα. Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη, ένας δύσκολος ημιτελικός. Θέλω να μου πεις γενικότερα τι βλέπεις. Ξέρω ότι σε λίγα από στιγμή σε στιγμή θα φτάσουν και τα παιδιά εδώ. Έκαναν την δική τους πρόβα στο γυμναστήριο που τους έχει παραχωρηθεί και θα επιστρέψουν να φύγουν κατευθείαν για το στάδιο. Πώς θα βλέπεις? Έχεις άγχος γενικά? Όχι, δεν έχω άγχος, αλλά έχω έναν ενθουσιασμό και μια ανυπομονησία και όρεξη για πολλή δουλειά. Αυτό είναι. Θέλω να μου πεις αν γενικότερα έχετε κάνει κάποιες αλλαγές στο κομμάτι. Εννοείς μουσικά? Κατεβάσατε από ό,τι ξέρω ελάχιστα. Ναι, παρά μόνο μία μικρή διαφορά που υπάρχει στην ορχήστρα στο τονικό, ώστε να είναι πιο free ερμηνευτές και να μην έχουν άγχος. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται καθόλου. Σ' αρέσει που το ζεις τώρα από κοντά? Μ' αρέσει και θα σου πω και μέσα στις μέρες περισσότερο πώς μου φαίνεται. Δεν έχω προλάβει ακόμα. Νάτε τα παιδιά! Καλώς ήρθατε! Λοιπόν, ολοκληρώσαν τα παιδιά μόλις τώρα την πρώτη πρόβα. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Ρίγος. Εδώ τα παιδιά είναι οι χορευτές, έτσι. Βοήθησε με λίγο με τα ονόματα. Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Καλά είσαι? Ο Γιάννης. Ο Μάνος. Μάνος. Γεια σου, Μάνο. Εδώ έχουμε. Τι κάνουμε? Είστε καλά? Πολύ όμορφα. Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη πρόβα. Είμαστε πανέτοιμοι, μόλις γυρίσαμε από μια πρόβα. Όλα έτοιμα για την πρώτη πρόβα. Υπάρχει άγχος? Λίγο, πολύ λίγο. Πολύ λίγο, έτσι, λίγο. Παιδιά. Είστε... Που είναι λογικό, που είναι λογικό για αυτό. Εντάξει. Πανέτοιμοι γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Ξεμάθαμε από την πρόβα, τη πρόβα. Πώς σου φαινόμαστε? Μου φαίνεστε πάρα πολύ δυνατή, με ελληνική ψυχή και. Όπως το κομμάτι μας. Αυτό ακριβώς. Και θέλω να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Λίγα λεπτά έμειναν. Έτσι ακριβώς. Ξέρω ότι έχουν υπάρξει αλλαγές. Ξέρω ότι εσείς έχετε ετοιμάσει μια πολύ δυνατή. Κάτι πολύ δυνατό. Να το δούμε σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, καλή επιτυχία. Γιάννη, θέλω να σου πω ότι πραγματικά ξέρεις πολύ καλά ότι αν και έχουμε έναν πολύ δύσκολο ημιτελικό, το σημαντικότερο είναι ότι πάμε πολύ ψυχή, με ένα τραγούδι. Ακριβώς, αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία ότι οι Έλληνες δώσανε την ευλογία τους και την ευχή τους για να καταφέρουμε ό,τι μπορέσουμε εδώ και νομίζω πως όλα θα πάνε καλά. Θέλω να μου πεις αν σε έχουν πάρει τηλέφωνο δικοί σου άνθρωποι, αν έχεις ήδη κάποια, αυτό που λέμε, γούρια. Γούρια δεν έχω, όχι, αλλά οι άνθρωποι που ξέρω ότι με αγαπάνε και νοιάζονται και γενικώς έχουν αγαπήσει την αρχή όλο αυτό το πράγμα που ετοιμαζόμαστε και κάνουμε, μου έχουν δώσει την ευχή τους. Και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα έχουμε την ερώτηση αυτές τις μέρες να τα πούμε αναλυτικά. Έγινε. Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Καλημέρα. Τι κάνετε? Βασικά, μόλις φτάσαμε στο Düsseldorf, στο καταπράσινο, προσπαθούσα να κάνω ένα γύρισμα για να σας δείξω λίγο τους χώρους. Αλλά είμαι λίγο υπό περιορισμό, δηλαδή δεν επιτρέπεται να προχωρήσω με κάμερα και μικρόφωνο σε συγκεκριμένους χώρους, οπότε ό,τι θα δείτε θα το δείτε από εδώ, καταλάβετε, δηλαδή είναι τεράστιο το στάδιο, θέλω να σας πω, τεράστιο όμως, έχει τεράστιες αποστάσεις και τα καταλαβαίνετε ακριβώς τι έχουμε να περάσουμε εδώ. Hello, good morning. Ναι, είναι απίστευτο γιατί δεν μας επιτρέπεται, έρχεται και πτήση από πού. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μας κάνει πάρα πολύ καλό καιρό εδώ στο Düsseldorf. Θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε 14 μέρες όλο τον παλμό της Eurovision, εννοείται. Και θα ούτε από εδώ μπορώ να βγω, θέλω να σας πω. Δηλαδή, ο χώρος μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Μέχρι εδώ μπορώ να πάω και μέχρι εδώ. Το λιβάδι μου ανήκει. Δεν έχω παράπονο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα που είμαστε εμείς, έτσι. Sports area, όχι. Εδώ δεν είμαστε. Και εδώ είναι η αρένα. Και το press center.
Πού είναι? Είναι βασικά, κοιτάξτε, όπως πας από εδώ, ίσα, πέρα, καταλάβατε. Τεράστιες αποστάσεις και επειδή όλοι εδώ καταπράσινο το Düsseldorf, κάνουν τζόκινγκ το πρωί. Θα σας πάω να σας δείξω κάποια πραγματάκια, αλλά στο γρήγορο. Τρέχα, Βασίλη. Κοιτάξτε να δείτε, με στη φύση μας έχουνε. Πάμε. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι εδώ μετακινούνται με ένα πατίνι. Λογικό, ε. Λοιπόν. Ζωάρα. Πάμε. Δεν φαντάζεστε για το τι αποστάσεις μιλάμε. Δεν θα θέλατε με τίποτα. Λοιπόν. Και καλά εδώ πούμε. Εδώ πάω για το πρέστι για να σας δώσω να καταλάβετε. Εδώ που θα μαζεύετε όλοι οι δημοσιογράφοι. Εκεί. Πώς πας. Ξέρετε τι, είναι η πρώτη μέρα. Και πάντα την πρώτη μέρα μετά από ένα ταξίδι, τα έχω λίγο μπερδεμένα στο κεφάλι μου. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι και αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο εμείς εδώ, χαλαρά. Λοιπόν, σε λίγο ζωντανά μαζί μας, ο Γιώργος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες από τον Düsseldorf κατευθείαν, βεβαίως. Να πάμε σε διαφημίσεις. Μην ξεχνάτε να στέλνετε συνεχώς τα μηνύματά σας στο 19.000 απαντώντας χι όμικρον 1, αν πιστεύετε ότι 60 χρυσοί οδηγοί αντιστοιχούν με το βάρος του σκούτερ, ή χι όμικρον 2 στο 19.000, αν πιστεύετε ότι 6 χρυσοί οδηγοί αντιστοιχούν στο βάρος του συγκεκριμένου σκούτερ. Προσέξτε, χρυσοί οδηγοί Αττικής 2011. Υπάρχει λόγος το λέμε αυτό πράγμα, γιατί το βάρος είναι δικό. Ακριβώς. Χρυσή οδηγή Αττικής 2011, 60 ή 6 αντιστοιχούν στο βάρος του συγκεκριμένου σκούτερ που θα γίνει δικό σας αυτή την Παρασκευή. Τα βήματα μου κάνω στο Θεό. Superstar και πάλι κοντά σας και Γιώργος Κασπίρης μαζί μας αμέσως. Ζωντανή σύνδεση με Γερμανία. Χριστίνα! Καλώς το μου. Χριστίνα! Καλό μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι. Είσαι καλά, Γιώργο μου. Είμαι καλά. Έχει ένα πραγματικά υπέροχο καιρό εδώ στο Düsseldorf. Να σας πω κάτι. Μας κατηγορούν εμάς τους Έλληνες ότι είμαστε της τελευταίας στιγμής, ότι καθυστερούμε. Το καταγγέλω αυτό, γιατί εδώ οι πρόβες έχουν πάει αρκετά πίσω, παρά το γεγονός ότι είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα και έπρεπε να είχαμε προχωρήσει αρκετά και να πλησιάζαμε την στιγμή που θα βλέπαμε την πρώτη πρόβα του Λούκας, έτσι ώστε να έφευγε και αυτή η πρώτη αγωνία. Τελικά είμαστε ακόμη στην Ουγγαρία. Έχουμε δηλαδή άλλες 4-5 χώρες που πρέπει να κάνουν την πρόβα τους και μετά ο Λούκας Γιώργας. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τα πράγματα. Ναι, πες μου, Γιώργο μου, όλο το ρεπορτάζ που έχει συγκεντρώσει και μετά θα σου κάνουμε ερωτήσεις. Θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο ολοκλήρωσε την πρόβα της η Ουγγαρία. Αυτή η ξανθιά εντυπωσιακή γυναίκα, η οποία εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα πάει και πάρα πολύ καλά στον διαγωνισμό. Ακριβώς. Είναι φαβορί. Θέλω να σας πω. Είναι ένα από τα πολύ δυνατά φαβορί. Δικαίως, απίστευτη φωνή, απίστευτα ωραία παρουσία, χωρίς να κάνει τίποτα τρομερή, το τραυγαλαίο εξειδικευμένο. Καταφέρνει και καθυλώνει το κοινό. Θέλω να σας πω ότι μπήκα μέσα στο αρένα, το στάδιο και εντυπωσιάστηκα από την τεχνολογία. Νομίζω ότι θα τα δείτε και εσείς στα πλάνα σας, θα δείτε απίστευτο υλικό και απίστευτα πράγματα. Ρομποτικές έρχονται, ρομποτικές φεύγουν, άνθρωποι, επιτελείο, κόσμος, υπέρλαμπρη σκηνή, φαντασμαγορική, δεν τη φαντάζεστε. Δηλαδή είναι να την τυλίξω, να σας τη φέρω μετά. Δεν γίνεται. ναι. Σε μικρογραφή, σε μακέτα, τη μακέτα φέρμα τουλάχιστον. Ναι, μακετούλα. Ωραία, λοιπόν, ξεχώρισε στην Ουγγαρία. Πότε είναι ο ημιτελικός μας? Στιγμής... Ο ημιτελικός μας είναι πότε? Ο ημιτελικός μας είναι την επόμενη την, Τρίτη. Είμαστε στον πρώτο ημιτελικό στις 10 του μήνα. Θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο ήμουν με την ελληνική αποστολή. Λίγη ώρα πριν αναχωρήσει από το ξενοδοχείο για την πρώτη αυτή πρόβα, δεν πετάμε. Και τι εννοώ, για να μην σπείρω τον πανικό εκεί στην Ελλάδα. Να έχουμε υπόψη μας ότι είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος ημιτελικός. Και αυτή τη στιγμή αυτό που λέει η ελληνική αποστολή και δεν θα ήθελα να παρερμηνευτεί είναι ότι ο στόχος μας είναι να περάσουμε τον ημιτελικό. Το λέω, το τονίζω, το επισημαίνω για να μην έχουμε μετά γκρίνιες και διάφορα άλλα τέτοια παρατράγουδα. Υπάρχει μια διαφορά όμως, ναι. Ότι ποτέ εμείς
δεν πήγαμε να πούμε θα πάμε να περάσουμε τον ημιτελικό. Το είχαμε σίγουρο πάντα. Πάντα όμως. Mm. Αυτό γίνεται πρώτη φορά. Έτσι. Ναι, να τα λέμε όλα αυτά. Νομίζω, Γιώργο, ότι είχε αρκετά φαβορί στον ημιτελικό που συμμετέχουμε, δεν είναι? Αυτό ακριβώς λοιπόν ήθελα να σας πω, γιατί εγώ πριν από λίγο μιλούσα και με τους ανθρώπους της ΕΡΤ που είναι εδώ κοντά μας. Μιλάμε για έναν πραγματικά δύσκολο ημιτελικό, με πάρα πολλά δυνατά φαβορί και όπως πολύ συγκεκριμένα μου είπαν, αν ήμασταν στον δεύτερο ημιτελικό, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα και θα κάναμε εντός εισαγωγικών περίπατο. Αρέσει το τραγούδι από αυτές τις λίγες πρώτες ώρες που βρισκόμαστε όλοι εδώ στο Düsseldorf. Περιμένουμε βέβαια και την πρώτη πρόβα, να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Κωνσταντίνος Ρήγος, να δούμε ο Λούκας Γιώργας κατά πόσο θα τραγουδήσει ακριβώς όπως θέλουμε να τραγουδήσει το τραγούδι. Πόσο εντυπωσιακό θα είναι το Ζεϊμπέκικο. Και επαναλαμβάνω, στόχος αυτή τη στιγμή είναι να περάσουμε τον ημιτελικό μας. Σε ποια θέση μας δίνουμε? Σε ποια θέση μας δίνουμε? Δεν θα δώσουμε θέσεις και προγνωστικά μέχρι να δούμε και την πρώτη πρόβα. Ωστόσο, και πραγματικά θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να το κάνουμε αυτό. Την στιγμή που δεν έχουμε παρακολουθήσει ακόμη, τι είναι αυτό που έχει ετοιμάσει. Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, Ρακητζή. Θέλω λίγο για την πρόβα να ρωτήσω. Θέλω να μου πεις αν τελικά θα χορέψει Ζεϊμπέκικο ο Λούκας και αν γενικότερα η κριτική που είχε ακούσει ο χορογράφος εδώ έχει αλλάξει κάποια πράγματα ώστε να το εναρμονίσει όλο αυτό, δηλαδή και τον Στέρεο Μάικ και τον Λούκα σε μια αρτιμελή χορογραφία. Λοιπόν, είναι αρκετά φιδωλή γενικότερα στις δηλώσεις και ο Κωνσταντίνος Ρήγος. Ξέρω ότι σαφώς υπάρχει η γέφυρα του τραγουδιού που ο Λούκας Γιώργας θα χορέψει Ζεϊμπέκικο. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι ποντάρουν πάρα πολύ στην εμφάνιση των χορευτών, οι οποίοι σύμφωνα με τα λεγόμενα της ελληνικής αποστολής έχουν κάνει κάτι πολύ εντυπωσιακό. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα έκαναν πρόβα σε ένα γυμναστήριο το οποίο τους έχει δοθεί εδώ από τους Έλληνες της Γερμανίας, του Düsseldorf, για να μπορέσει να κάνει πιο άνετα τις πρόβες στη ελληνική αποστολή. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα έκαναν πρόβες. Θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Εδώ θέλω να σας πω ότι όλα είναι τόσο οργανωμένα και τόσο αυστηρά, που η πρώτη πρόβα αφορά την φωνή και το στήσιμο του τραγουδιστή και οι δύο επόμενες αφορά την τηλεοπτική κάλυψη. Ωστόσο, μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι εμείς μέσα στο Press Center δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την τηλεοπτική κάλυψη. Mm. Πράγμα μέσα από τα monitor. Γιατί? Πράγμα το οποίο, γιατί δεν επιτρέπεται, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αμέσως μετά την πρώτη πρόβα πρέπει να βρούμε κατευθείαν τους ανθρώπους της ελληνικής αποστολής για να δούμε κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα του σκηνοθέτη, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να έχουμε οπτική επαφή με τα monitor για να δούμε τι ακριβώς θα παρακολουθήσουμε την βραδιά του πρώτου ημιτελικού. Έτσι, το μόνο πράγμα το οποίο θα δούμε είναι αυτό που θα δούμε μέσα από την αρένα και που θα μπορέσουμε εμείς να σας μεταφέρουμε. Θα γίνουμε τα μάτια σας εμείς εδώ στο Düsseldorf για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στους Έλληνες. Λοιπόν, πρέπει να μείνουμε σε αυτά, Θοδωρή, δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο. Τον υπέρ ευχαριστώ. Ελπίζω να τα λέμε κάθε μέρα τώρα πια. Καλό απόγευμα. Να σας πω ότι οι νικητές που δεν προλάβαμε να σας δώσουμε τα ονόματα είναι η κυρία Νάντια Δημητρέλη και ο κύριος Γιώργος Χατζηστεργίου που κερδίζουν τις δωρεπιταγές από τα Spring Fashion Circus Bazaar. Επίσης να σας πω ότι την Παρασκευή αυτή κληρώνουμε αυτό το καταπληκτικό σκουτεράκι στο οποίο κάθεται τώρα ο Δημήτρης μας. Ο τρόπος να το αποκτήσετε είναι πάρα πολύ απλός, αρκεί να μαντέψετε, να υποθέσετε ή απλώς να στείλετε την απάντησή σας στο 90 11 40 51 41, αν πιστεύετε ότι το βάρος του σκούτερ ισοδυναμεί με 60 χρυσούς οδηγούς Αττικής 2011 ή 90 11 40 51 42 αν πιστεύετε ότι αντιστοιχεί το βάρος σε 6 χρυσούς οδηγούς Αττικής 2011. Δημήτρη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή μου συνάδελφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς βεβαίως. Σας περιμένουμε αύριο Τρίτη, 1:30 το μεσημέρι ακριβώς. Να είστε καλά και να έχετε ένα καταπληκτικό απόγευμα.